Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 6 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα, Βασίλη μου. Αλεξία, καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν και μας βλέπουν. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr και από το ελλασweb.gr. Μας ακούτε και από το live 24. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Να πούμε για τον καλεσμένο μας που θα έρθει σε λίγη ώρα. Είναι ο Γιάννης Γεωργιδάκης, ο πρόεδρος επαγγελματιών Τολού. Αργολίδας, έχει να μας πει πάρα πολλά, να δούμε τι γίνεται. Είμαστε με τον τουρισμό. Είμαστε ουσιαστικά, πλησιάζουμε στο μέσο του καλοκαιριού. Ποιο μέσο, μωρέ Βασίλη, κοντεύει να τελειώσει το καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι. Όχι, δεν κοντεύει να τελειώσει. Τώρα. Υπερβολική. Μόλις φτάνει η γιορτή της Αγίας Κυριακής, περιμένουμε. Ουσιαστικά για κάποιους δεν ξεκίνησε. Για εμάς, ας πούμε. Εντάξει, για εμάς είναι μόνιμα καλοκαίρι, μπορούμε να πούμε. Είμαστε τυχεροί να μένουμε εδώ στην. Από αυτή την άποψη, ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι. Γιατί, ναι. Δεν το έχεις ακούσει, δεν σου έχουν πει πω Αλεξία μου, πόσο τι ωραία είναι που είστε. Δεν σου το έχουν πει. Μου έχει τύχει όμως να κάνω τη διαδρομή από το Άργο στο Ναύπλιο μέσω της παραλιακής και να μην έχω γυρίσει δεξιά να δω τη θάλασσα. Εντάξει. Τρομερό. Και λέω, παιδιά, ναι, εκεί συνειδητοποιώ ότι δεν έχω γυρίσει δεξιά να δω ή αριστερά όταν επιστρέφω. Πάντως, όχι, είναι νωρίς ακόμη. Δεν είμαστε. Τουλάχιστον για τους Έλληνες που όσοι κάνουν διακοπές θα τις κάνουν τον Αύγουστο συνήθως. Τέλος πάντων, τέλος Ιουλίου, ακόμη είμαστε, πλησιάζουμε ούτε καν στο μέσο του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν άκουσες χθες, διάβαζα, μιας και το αναφέραμε για τον τουρισμό. Είδα για μια επιστολή που έστειλαν στους αρμόδιους υπουργούς, επαγγελματίες του τουρισμού, από την Λέσβο, από την ΚΟ και από την ΧΙΟ, όπου οι άνθρωποι κλαίνε και οδύρονται, ειδικά για την Λέσβο κατάρρευσε 90% αφαίρουν οι δείκτες για τον τουρισμό. Έστειλαν επιστολή στους επαγγελματίες του κλάδου στους υπουργούς εσωτερικών, ανάπτυξης, στην κυρία Κουντουρά, στην αναπληρώτρια υπουργό τουρισμού, στους υπουργούς εργασίας, πολιτισμού, μεταφορών και ναυτιλίας και στον αρμόδιο υπουργό για θέματα ΕΣΠΑ. Τώρα, κατά πόσο θα τους λύσουν το πρόβλημα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Πάντως, είναι κατακόρυφη η πτώση, αναμενόμενο, το βλέπανε, αντικατάσταση που επικρατεί στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού και Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Εκεί υπάρχει θέμα πολύ σοβαρό. Δόθηκε μια σχετική συνέντευξη τύπου όπου άκουσα την κυρία Κουντουρά να λέει ότι έχουμε αυξήσει στους δείκτες κτλ. Απέφυγε βέβαια να μπει σε συγκεκριμένα μεγέθη για άλλες, για κάποιους δείκτες. Θα δούμε πώς είναι η εικόνα στην Αργολίδα και ειδικότερα στο Τωρό. Θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γεωργιδάκη. Θα έχουμε έτσι μια εικόνα πώς κινούμαστε φέτος ως Αργολίδα. Να σε πάω στο αστυνομικό δελτίο όπου. Μάλλον αστυνομικό δικαστικό δελτίο παράλληλα. Οδηγήθηκαν χθες στον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση που λέγαμε του εμπρισμού σε γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Αργολίδας εδώ στο Ναύπλιο. Επιβλήθησαν περιοριστική όρη στους δύο φυσικούς αυτούργους, τους δύο δράστες, τους δύο νεαρούς και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, προφυλακίστηκε όπως είναι ο παλιός όρος, ο 49χρονος, νομίζω 50χρονος υπάλληλος εκεί της Διεύθυνσης. Ο οποίος οδηγήθηκε και θα οδηγηθεί στις φυλακές. Έχει κουβάρει αυτή η υπόθεση, να δούμε. Επιβλήθησαν περιοριστική όρη στους δύο νεαρούς. Έχουμε επίσης από το αστυνομικό δελτίο να σου πω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για τον μήνα Ιούνιο της αστυνομικής διεύθυνσης της περιφέρειας Πελοποννήσου, συνελήφθησαν 694 άτομα συνολικά τον μήνα Ιούνιο για διάφορα αδικήματα. Εξιχνιάθησαν δύο περιπτώσεις ανθρωποκτονίας, 6 υποθέσεις ληστείας. 109 υποθέσεις κλοπών, διαρρήξεων, κατοικιών, καταστημάτων κτλ. Μεταξύ άλλων δηλαδή, μία υπόθεση πλαστογραφίας, 14 υποθέσεις απάτης, μία υπόθεση εκβίασης, 4 υποθέσεις λαθρεμπορίου. Εξαρθρώθηκε μία συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη κλοπών και ληστείων στην Αργολίδα. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις ληστείων, μία περίπτωση κλοπής και μία περίπτωση αρπαγής σε τοπικές κοινότητες των Δήμων Επιδαύρου και Ερμιονίδας εδώ στην Αργολίδα επίσης. Έχει τα πρωτεία η Αργολίδα τελικά. Αυτά είναι τα στοιχεία τώρα από όλη την Πελοπόννησο. Πάρεσε αυτές τις ειδήσεις, να μην σε αγαπάει ο κόσμος Όχι, καθόλου. Όχι, απλά λέμε τα στατιστικά τώρα, το βλέπουμε. Και εκλάπησαν, έχουν τη σημασία τους στατιστικά να τα βλέπουμε μια φορά το μήνα. Εκλάπησαν 63 οχήματα παρακαλώ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε αυτά
σε ένα μήνα δεν είναι, μικρός αριθμός. Εκλάπησαν 63 οχήματα με το καλοσκεφής και ανεβρέθησαν 21. Είναι η ενημέρωση που έχουμε από την ελληνική αστυνομία, που δείχνει, αν θες, τους δείκτες παραβατικότητας, εγκληματικότητας κατά μήνα. Επίσης, περίμενε. Μας είπε χθες ο Μάκης ένα σοβαρό θέμα. Ναι. Και έχει να κάνει με τους 8 στρατιωτικούς, είδες, που βρέθησαν θετικοί στη φυματίωση. Λοιπόν, κατέθεσε ερώτηση ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Λακωνίας, ο κύριος Δαβάκης, με αφορμή το περιστατικό φυματίωσης σε στρατιωτικούς που υπηρετούν σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Η ερώτηση είναι προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο. Για το θέμα, ο κύριος Δαβάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου, 8 στρατιωτικοί και ένας στρατιώτης που εκτελούν υπηρεσία σε χώρο φιλοξενίας προσφύγων της Ηπείρου βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση μαντού, το γνωστό αυτό εξέταση που γίνεται για τη φυματίωση. Το γεγονός είναι εξαιρετικά σοβαρό και δημιουργεί σειρά ερωτημάτων σχετικά με την προετοιμασία του Υπουργείου για την ανάληψη από τις ένοπλες δυνάμεις καθηκόντων διοίκησης και φύλαξης στις δομές φιλοξενίας προσφύγων. Ιδίως μάλιστα για τους κινδύνους και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα στελέχη που υπηρετούν και οι πρόσφυγες που διαμένουν σε αυτές. Mm-hmm. Ο κύριος Πάνος Καμένος οφείλει να δώσει σύντομα ικανοποιητικές απαντήσεις. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, όπως είπαμε, στον Υπουργό. Για πάμε στα ευχάριστα. Να πάμε καταρχήν να πούμε τις ευχές μας στον Κώστα τον Εφρό, τον προπονητή του Τοξότη, της ομάδας του Τοξότη. Θα υποβληθεί σε χειρουργείο σήμερα, ρήξη αχιλίου τένοντα. Περαστικά, τις ευχές μας. Και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Blue Blank. Ποια είναι η πιο όμορφη περιοχή στο Ναύπλιο? Ποια είναι η Μύκονος του Ναύπλιου? Αυτά είναι. Η Αρβανιτιά. Την Κυριακή θα υποδεχτούμε μαζί τις Μέλισσες, ένα εξαιρετικό συγκρότημα. Κυριακή λοιπόν 10 Ιουλίου στο Blue Blank στην Αρβανιτιά. Ένα μεγάλο event, ένα από τα μεγάλα event του Blue Blank. Θα ακούσουμε και σχετικό spot σε λίγο. Να τους ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη τους. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar που είναι κοντά μας, το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το Εστιατόριο Αραπάκο, στη Μελισσινό Security, τα 4 καταστήματα Ανδρίσε, Καλαμάτα, Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργος. Και θέλω, Βασίλη μου, να σε πάω στην Τρίπολη, διότι σήμερα στις 7 το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα βρίσκονται στην Τρίπολη και να πούμε ότι είναι μια κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από ολόκληρη την Ελλάδα. Θα είναι επίσημα, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στα Μητρώα Πανεπιστημίων και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν σήμερα παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ειδική αναφορά στην ιατρική σχολή στην Τρίπολη σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέναλο. Είναι καλή ευκαιρία για γονείς αλλά και για όσους βρίσκονται στη Δευτέρα ή και Τρίτη τάξη του Λυκείου ή και έχουν τελειώσει και θέλουν να προχωρήσουν λίγο πιο πέρα. Είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Θα μιλήσουν για τα προγράμματα σπουδών, το κόστος σπουδών, τη στέγαση των φοιτητών στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασίες του προγράμματος Εράσμου με τα ελληνικά πανεπιστήμια, στα ερευνητικά προγράμματα αλλά και στους διεθνείς, στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου που είναι ιδιαίτερα σημαντικές το air condition και τα αναδεικνύουν ως ένα διεθνώς κύρους περιφερειακό πανεπιστήμιο. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για όσους θέλουν να προχωρήσουν λίγο πιο πέρα. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Τρίπολη σήμερα στις 7 στο ξενοδοχείο Μέναλο. Λοιπόν, που ήθελα να σε πάω. Έχουμε καθίζηση στις βάσεις του 2016. Με εξαίρεση τις ιατρικές σχολές, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μαθητής μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο ακόμη και με 9.000 μόρια. Καθοδική λοιπόν διαγράφεται η πορεία των βάσεων στην πλειονότητα των τμήματων του μηχανογραφικού, όπως πολυτεχνικές, φυσικομαθηματικές, οικονομικές και πληροφορικής, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρξουν και τμήματα που θα πιάσουν τελείως πάτο και θα βρεθούν σε ιστορικά χαμηλά. Όπως για παράδειγμα τα παιδαγωγικά που θα παρατηρηθεί το φαινόμενο σε ορισμένα από αυτά να εισαχθούν φοιτητές με λιγότερα από 9.000 μόρια, 9 με 10 περίπου.
10.000. Το μεγάλο Βατερλό σημειώνεται στα περισσότερα τμήματα στις πολυτεχνικές, φυσικομαθηματικές και οικονομικές σχολές, καθώς και σε τμήματα πληροφορικής, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι σχολές του τρίτου επιστημονικού πεδίου. Αιτία της βουτιάς των βάσεων είναι η απογοητευτική εικόνα των μωρίων, καθώς σε όλα τα επίπεδα είναι ελάχιστοι αριστούχοι. Αντίθετα, εκείνοι που έχουν από 0 έως 7.000 μόρια είναι η πλειοψηφία. Είναι χαρακτηριστικό πως υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μαθητής μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο, όπως είπαμε, με 9.000 μόρια, κυρίως σε παιδαγωγικά τμήματα, ενώ στις κεντρικές και ιατρικές σχολές απαιτούνται σχεδόν 19.000 μόρια. Στις υψηλόβαθμιες σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, όπως είναι οι τρεις νομικές σχολές, οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα με αυξομοιώσεις. Με 17.500 μόρια μπορεί κάποιος να μπει στο πανεπιστήμιο σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των πανελλαδικών. Μόλις 377 υποψήφοι έχουν βαθμολογίες πάνω από 18.500 μόρια, ενώ οι αριστούχοι που έπιασαν περισσότερα από 19.500 μόρια είναι μόλις 55. Να πούμε ότι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τα πολυτεχνικά τμήματα δηλαδή, θα έχουν μικρή πτώση, μεγαλύτερη θα είναι η πτώση σε τμήματα μεσαίων βαθμολογιών. Στις ιατρικές σχολές οι εισακτέοι φέτος θα είναι 1.055. Αυτό σημαίνει πως η βάση εισαγωγής της τελευταίας σχολής θα είναι τουλάχιστον 18.500 μόρια. Και τέλος, στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται η μεγαλύτερη βουτιά των βάσεων, αφού σε κανένα τμήμα το όριο εισαγωγής δεν θα ξεπεράσει τα 18.000 μόρια. Εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερη βουτιά. Έτσι. Εντάξει. 9.000, 10.000 μόρια στα παιδαγωγικά. Πού, νηπιαγωγή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay, τα παιδιά έκαναν την προσπάθειά τους. Δεν σημαίνει ότι. Γιατί είδαμε παιδιά που στις πανελλαδικές έγραψαν πάρα πολύ χαμηλά, ενώ το πολιτήριό τους είναι υψηλό. Έτσι και στα μαθήματα ειδικότητας. Είναι και συγκυρίες. Είναι και συγκυρία, ναι. Είναι μία ευκαιρία, ένα τσάκ, ας πούμε. Ναι. Αν δεν είσαι εκείνη τη στιγμή προετοιμασμένος, ψύχρεμος και δεν έχεις και διαβάσει και όλες. Είναι σαν τον, σε κάποιον αγώνα που μπορεί μια μεγάλη ομάδα ακριβώς να είναι καλή και στον αγώνα αυτό να έχει αναγνωριστεί ως καλή ομάδα και να έχει αξία κτλ. Και σε έναν αγώνα να είναι ντεφορμέ. Να τύχει. Ενδεχομένως όλα να πέσουν το ρόλο του. Αληθεύει ότι η Ευρώπη τρέμει την Ιταλία τώρα μετά τον Brexit? Η Ευρώπη μετά το Brexit, όσο και αν δεν θέλουν κάποιοι να το παραδεχθούν, θα έχει μετασεισμούς. Συνεχίζονται οι μετασεισμοί και οι μετασεισμοί οι οποίοι δεν ξέρω τι κλίμακα Ρίχτερ είναι, δηλαδή πόσο μετασεισμοί είναι και πόσο κάθε μέρα που περνάει χαλαρώνουν ή αυξάνονται. Θα το δούμε. Έχουμε και το δημοψήφισμα στην Ουγγαρία για τον Οκτώβριο, με άλλο ερώτημα φυσικά. Και ακούω... Ποιο είναι το ερώτημα εκεί? Ναι, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, είναι έξυπνο ερώτημα και είμαι περίεργος να δω το ποσοστό που θα πάρουν. Mm-hmm. Το ερώτημα ποιο είναι, από την Ουγγρική κυβέρνηση. Λέει η Ουγγρική κυβέρνηση, δέχεστε, θέλετε να επιτραπεί, χωρίς να μας ρωτάει η Ευρώπη, η εγκατάσταση μη Ούγγρων προσφύγων σε ουγγρικό έδαφος? Είναι σοβαρό το ερώτημα, θεωρώ ότι είναι έξυπνα, όπως ανακοινώθηκε, τίθεται και λέει, θέλετε να έρθουν πρόσφυγες μη Ούγγροι να εγκατασταθούν χωρίς να ερωτηθείτε? Για να δούμε τι θα πούνε οι Ούγγροι. Δεν ξέρω, το ερώτημα αυτό δείχνει ότι θέλουν κάποιες χώρες και η Ουγγαρία από καιρό έχει δείξει δείγματα ότι πρωτοστατεί σε αυτό, θέλουν κάποιες χώρες να κρατήσουν τα όποια ψήγματα εθνικής κυριαρχίας μπορεί να έχουν μείνει. Ναι, έχουν απομείνει. Ναι. Βέβαια. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι κακό να ρωτήσουν τον κόσμο τους αν θέλετε, χωρίς να σου επιβάλλει κάποιος, να έρθουν εδώ να εγκατασταθούν. Εγώ λέω πρόσφυγες, μη Ούγγροι πρόσφυγες. Ρωτάει τον κόσμο. Γιατί δηλαδή φοβούνται τη γνώμη των πολιτών και μάλιστα, ειδικά όταν δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα που τους αρέσουν ή θα τους άρεσαν, εκείνοι μετά που τα λιδωρούν, που μιλάνε για λαϊκισμούς, που μιλάνε για διάφορα. Ενώ εμείς τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Εμείς το κάνουμε à la carte. Όχι, δηλαδή, εμείς βάζουμε διόδια στα μέσα ενός χωριού. Γιατί να μην βάλουμε, είμαστε μπροστά. Βάλαμε στον Προμαχώνα. Σοβαρά. Άκου, έβαλαν διόδια στον Προμαχώνα στη μέση του χωριού. Αδιανόητο, λένε οι κάτοικοι, να πληρώνουμε κάθε φορά που θέλουμε να επισκεφθούμε το φαρμακείο, το πρατήριο καυσίμων για τις καθημερινές μας ανάγκες. Λοιπόν, πληρώνουν 4,80 ευρώ κάθε φορά που θέλουν να επισκεφθούν φαρμακείο ή πρατήριο υγρών καυσίμων για τις καθημερινές τους ανάγκες, δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Προμαχώνα Σπύρος Λεωνίδας, που προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Είμαστε μία χούφτα άνθρωποι. Ζούμε στα σύνορα της χώρας και αντί να έχουμε κάποιες διευκολύνσεις στην καθημερινότητά μας, καλούμαστε να πληρώσουμε αδρά για τις καθημερινές μας ανάγκες, όπως είναι τα φάρμακα και τα καύσιμα. Καθώς τόσο το φαρμακείο όσο και το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι τα μοναδικά στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι για την επίλυση του θέματος
είτε με τη λειτουργία παράδρομου, είτε με τη διανομή κάρτας δωρεάν και απεριόριστων των διαδρομών για τους ιδιοκτήτες ιδιοταχύτων ακριτικών κοινοτήτων, έχουν γίνει σχετικές παρεμβάσεις από το σύνολο σχεδόν των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και της Δημοτικής Αρχής Συντικής, ενώ παραμονές της λειτουργίας των διοδίδων δεν έχουν ληφθεί καμία ουσιαστική πρόβλεψη, καθώς εγκρεμεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων και Οικονομικών που θα ρυθμίσει το θέμα. Την οργή των κατοίκων προκάλεσε και η άρνηση της διοίκησης της Εγνατίας ΑΕ να κάνει δεκτό το αίτημα των 171 ιδιοκτητών οχημάτων για την παροχή κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Η εταιρεία αντιπροτείνει από την πλευρά της μόνο 10 ελεύθερες διελεύσεις το μήνα για τους κατοίκους των επίμαχων περιοχών και 20 διελεύσεις για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Δηλαδή 20 φορές μπορείς να πας στη δουλειά σου, μάλλον μόνο 10, γιατί είναι 10-10, και μόνο 5 φορές μπορείς να πας στο φαρμακείο και να βάλεις βενζίνη. Μέσα στο χωριό σου τώρα. Αυτό κάνει η Ελλάδα, κατάλαβε. Είμαστε μπροστά. Ωραία, πράγματα. Να πούμε πως θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά και με τον κύριο Παναγιώτη Μακρύ, τον mm-hmm. πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας, η οποία έστειλε απευθείας στον Πρωθυπουργό επιστολή. Δεν έμπλεξε με υπουργούς. Έστειλε επιστολή με αφορμή αυτό που θυμάσαι, είπαμε πριν από τη Δευτέρα, νομίζω το αναφέραμε, ότι θα χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων όσοι δεν έχουν ρυθμίσει, όσοι έχουν ληξει πρώτης μαχρέη τώρα για άλλες οφειλές, δηλαδή που τρέχουν και δεν τις έχουν πληρώσει ή δεν τις έχουν ρυθμίσει. Για κάτι νέο που έρχεται, ναι. Χάνουν και το παλιό. Χάνουν και το παλιό και είναι πήρε και μανία οι άνθρωποι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο. Ναι, θα την πάρει ο κύριος Πρωθυπουργός στα χέρια του. Νομίζω ότι την έχουν στείλει με mail τώρα κατευθείαν εκεί στο. Θα το λύσει το πρόβλημα. Στο τείχος πάνω, κολλημένο φυσοκόλλητο. Μάλιστα. Πάμε πρωτοσέλιδα. Πάμε πρωτοσέλιδα, να τελειώσουμε με τα πρωτοσέλιδα, μισό λεπτά και λίγο. Ξεκίνησε με τα πρωτοσέλιδα. Όχι, Βασίλη, να ξεκινήσει εσύ με την καθημερινή. Να ξεκινήσω εγώ εσύ με την. Εσύ που βλέπεις, που είσαι παιδί. Με την καθημερινή. Έτσι. Λοιπόν, αφού. Ναι, ναι, λες ότι σε βλέπω καλύτερα από σένα. Ναι, ο κύριος Δεγερός είπε, λοιπόν, το παιδί και το παιδί. Αν και η καθημερινή είναι πρόκληση για τα μάτια, τουλάχιστον στο διαδίκτυο που τις διαβάζουμε. Η καθημερινή λοιπόν σήμερα, Τετάρτη 6 Ιουλίου. Στο σκοτάδι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον ένφια. Δεν έχει βρεθεί φόρμουλα για τα αγροτεμάχια. Στην αγκαλιά του Δία, η Ήρα αναφέρεται στη NASA, σε μια αποστολή της, για τη νέα αποστολή της NASA. Πολιτική θύελα προκάλεσε το Plan B. Συζήτηση στη Βουλή για εξεταστική, πόλεμος Μαξίμου και Βαρουφάκη. Έγκριση για το ελληνικό από το ελεγκτικό συνέδριο. Προχωρά η υλοποίηση της αποκρατικοποίησης. Αύξηση των ποσοστών αποτυχίας στις πανελλαδικές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Γκρεμίζεται η κτηματαγορά στη Βρετανία. Μαζικές εκροές κεφαλαίων. Τον Απρίλιο του 2017, το νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Δεν ξέρω, το είδες, το έχουν. Ναι. Έτσι. Ωραιότατο είναι. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα. Θα σε φωτογραφίες λίγο, αλλά λέγω. Το τι πεις. Ωραία. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα, Πορτογαλία, Ουαλία, Euro 2016, ξεκαθάρισμα λογαριασμών από Ρονάλντο και Μπέιλ. Το ξέρεις το θέμα του Ρονάλντο και του Μπέιλ? Όχι. Μια γυναίκα. Σε σελαφάν, που λέγανε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ εναντίον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ακονίζουν τα μαχαίρια για όσα έγιναν και δεν έγιναν από το Φεβρουάριο έως το καλοκαίρι του 2015. Τώρα που βλέπω εδώ πέρα τον κύριο Σταθάκη. Σου έστειλε φωτογραφία του κύριου Σταθάκη που έχει δίπλα την. Τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Την έστειλα. Έλα, μου την έστειλε. Α, εντάξει. Κακίες. Μήπως ξέχασα. Λοιπόν, πανελλαδικές με 18.500 μόρια εξεκλειδώνει η ιατρική. Να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Καθίζει συμβάσεως στις πανελλαδικές. Τι δείχνουν τα τελικά στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Μεγάλη πτώση σε δημοφιλείς σχολές όπως πολυτεχνικές, φυσικομαθηματικές, οικονομικές και πληροφορική. Σε ιστορικά χαμηλά οι παιδαγωγικές σχολές. Θα εισαχθούν ακόμη και με 9.000 μόρια. Μοναδική εξαίρεση οι ιστορικές σχολές με τις πύλες τους να ανοίγουν από τα 18.700 μόρια. Ιστορικές λέει, ιατρικές σχολές. Το Άγιον Όρος πριν από 159 χρόνια, φωτογραφία, δώρο έκπληξη από την Ρωσία, αύξηση 5% του τουρισμού, δραματική όμως η μείωση στη Λέσβο. 7.000 αφήξεις κάνει θράψη στο φοιτητικό κάμπινγκ στη Θεσσαλονίκη. Mm. Το κράτος αποχωρεί από τα εξάρχεια, νίκησαν οι Μολότοφ. Μετακομίζουν δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στάσεις μέσων μεταφοράς λόγω των συνεχών επεισοδίων. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Ελάτε, πάρτε μας, κάποιος σοβαρός, διοικήστε μας. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το κράτος αποχωρεί από τα εξάρχεια, νίκησαν οι Μολότοφ. Με κοιτάς. Δεν έχω να πω κάτι. Έχω κάτι πιο σοβαρό. Θα λύσει τώρα τα προβλήματα του κυρίου Μακρύ, ο κύριος Τσίπρας. Τώρα το μοναζούμε τον κύριο Σταθάκη. Ναι, σου τώρα είπα, ήταν κατεπήγον και, θα τα λύσουν, ναι. Και του το έστειλαν με mail στο κινητό του.
Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών για σήμερα, Τετάρτη 6 Ιουλίου. Τρεις συνεδριάσεις του δικαστηρίου μέσα στη χρονιά, αν και έχουν περάσει 17 χρόνια. Αφορά το σκάνδαλο Siemens, παραγραφή πρώτων πυλών, εισαγγελέας. Κάθε λεπτό που περνάει το αδίκημα παραγράφεται. Σκληρή γραμμή Γερμανίας κατά Ισπανίας, Πορτογαλίας. Εκλογικός νόμος, το νομοσχέδιο στη Βουλή. Ρωσία, Τουρκία, ξανά αγαπημένοι σύμμαχοι. Πάνος Κουρλέτης, ελληνικός χρυσός, επιστρέφει ο υπουργός στη μελέτη για το Μάντεμλάκο. Μάντεμλάκο. Ένα φάντασμα πλανιέται, ένας χρόνος από το δημοψήφισμα του όχι. Γυμναστής με τσαγανό, έβγαλε νοκάουτ τη Χρυσή Αυγή. Πάμε σε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Αυγή. SOS από εισαγγελέα, SOS από εισαγγελέα για παραγραφή. Νέα αναβολή χθες στη δίκη της Siemens που πάει για Σεπτέμβριο. Έχει ήδη πάψει η ποινική δίωξη για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και τους μισούς από τους κατηγορουμένους. Στη Βουλή η μάχη της απλής αναλογικής. Ο κρεμαστινός κόβει τον Θεοχαρόπουλο. Θεοχαρόπουλος, ναι, από τις λίστες. Επέτειος του όχι. Περσινά ξινά στα φύλλα από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ποτάμι. Μπράβο, η Αυγή. Περσινά ξινά στα φύλλα η επέτειος του όχι για την Αυγή. Πώς αλλάζουν οι καιροί, ε. Φετινό καλό τσίπουρο. Ναι, ναι. Βέβαια. Τον Οκτώβριο το επόμενο τεστ αντοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελληνικός χρυσός, ο κύριος Κουρλέτης επιστρέφει τον φάκελο και ζητάει εξηγήσεις. Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κυβερνητική πρόκληση έκαψε τους συνταξιούχους και τώρα σερβίρει το παραμύθι των ισοδυνάμων. Αύριο η συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, ΕΔΙΕ, φορείς του κινήματος. Κινητοποίησης λοιπόν ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, διοργανώνονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Χανιά. Υποχρηματοδότηση ελλείψης προσωπικού στην υγεία. Υγειονομικοί και ασθενείς θύματα της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου θα περάσουμε. Σε ποιες σχολές πέφτουν, σε ποιες ανεβαίνουν ο χάρτης βάσεων για ΙΗ και ΤΕΙ. Πάνω από 19.000 μόρια ιατρική σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εκτείναξη σε όλες τις σχολές υγείας, στα περσινά επίπεδα ή πολυτεχνικές. Άνοδος για νομικές, κατάρρευσης παιδαγωγικές, στάσιμες οικονομικές, πληροφορική, εισαγωγή με 7.000 μόρια στα ΤΕΙ. Πόλεμος Μαξίμου Βαρουφάκη για το σχέδιο ΧΑΟΣ. Παιχνίδι ευθυνών για την καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015 και τις ετοιμασίες επιστροφής στη Δραχμή. Προσωρινές συντάξεις από 144 έως 768 ευρώ για τους νέους δικαιούχους. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Νεκρή σε τροχαίο η ανιψιά του βουλευτή Αυγενάκη. Επανάσταση, οι επιστήμονες κατάφεραν να ελέγξουν τη σκέψη. Ο άγριος καυγάς του ηθοποιού και της πρώην συντρόφου Δέσποινας Παπαθανασίου. Της τρελής στη δίκη του Έαντα. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση ο Μανθόπουλος. Ήταν χαμένος, έβγαινε στα κανάλια και με κατηγορούσε για να πάρει ρόλο. Ζήγωνε τα 40, είχε απίστευτες απαιτήσεις, ήθελε ένα διαμέρισμα το χρόνο. Η σχέση μιας βραδιάς, το DNA για την πατρότητα του παιδιού και οι εκβιασμοί. Μήπως το αφεντικό σας είναι ψυχοπαθής? Μία μακρυπούλια έχει στα καλυστία. Στο Κρανίδι, το πιο ακριβό ξενοδοχείο της Ευρώπης. Ναι, να πούμε ότι ξεκινάει από 1778 ευρώ τη βραδιά. Γιατί το κάνουν 1800. Καυτά φιλιά της Ζωζεφίν με τον εφοπλιστή Βασίλη Μιχαήλ. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα News. Τρυπατήσαμε. Κρίμα που δεν φύγαμε τον Μάρτιο του 2015 από την Ευρωζώνη. Θα είχαμε γλιτώσει το εξοδοτικό τρίτο μνημόνιο, τους μισθούς και τις συντάξεις που μας τρώνε, τα μαγαζιά μας που κλείνουν, τα σπίτια και τα χωράφια που πάνε να μας αρπάξουν, ενώ εκατοντάδες από αυτούς που αυτοκτόνησαν θα ζούσαν σήμερα. Η δυστυχία που δείχνουν κάθε μέρα τα κανάλια και οι δηλώσεις καταστροφής του Κυριάκου, της Φόφης, του Θεοδωράκη και του Λεβέντη καθιστούν επιβεβλημένη την έξοδό μας από το λησταρχείο των Βρυξελών. Πιέζουν για δημοψηφίσματα. Όλοι σχεδόν οι λαοί της Ευρώπης ξεσηκώνονται εναντίον της φτώχειας που έφερε η λιτότητα των Γερμανών. Κατάρρευση του ευρώ προβλέπει μεγάλη ελβετική τράπεζα Credit Suisse μετά το Brexit. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Στο εδόλιο 104 άτομα δικηγόροι, δικαστές και επιχειρηματίες. Νέο παραδικαστικό κύκλωμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εξεταστικής για Βαρουφάκη. Ελεγκτικό συνέδριο. Πράσινο φως για την επένδυση στο ελληνικό. Η αγορά και η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα επενδυτικής εφορίας. Πάμε στην εστία. Ευθύνη Τσίπρα και όχι Βαρουφάκη περί των δρόμενων του 2015 και εντεύθεν. Επεκτείνεται το άβατο των εξαρχείων. Αποθρασύνει την ανομία η ελαστικότης των αρχών. Παρακαλώ. Είναι σε αυτό που διαβάσαμε και πριν. Μάλιστα.
ελεύθερη ώρα. Εστία είναι, μην περιμένεις περισσότερα. Όχι. Ελεύθερη ώρα, αντίο φάνη. Ποιον να αποχαιρετούν, δεν μπορώ να καταλάβω. Έφυγες και φεύγει μια ολόκληρη εποχή. Πραξικόπημα με στρατό στο δρόμο και νέα δραχμή προετοίμαζε ο Βαρουφάκης. Άγιος Παΐσιος σε μόναχο, εσύ θα δεις τον Αντίχριστο. Σε μοναχό. Σε μόναχο. Άγιος Παΐσιος σε μοναχό, εσύ θα δεις τον Αντίχριστο. Πάμε ο στο... Πούτινγκ. Συγγνώμη. Βασίλη, ο Πούτινγκ συσκεπάζει τη μεγάλη απάτη της νέας τάξης. Ημερομηνία ορόσημο, η 11η Σεπτεμβρίου. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Στοιχεία σοκ σε πλήρη αποσύνθεση ελαίου των άγριων μνημονίων, η δημόσια υγεία. Θου κύριε, ρέθυμνο από το μπακάλι που υπάρχει στο εικονοστάσιο του νοσοκομείου πληρώνεται το βοηθητικό προσωπικό. Θα το ξαναδιαβάσω. Από το μπακάρι που υπάρχει στο εικονοστάσιο του νοσοκομείου πληρώνεται το βοηθητικό προσωπικό. Εκτός λειτουργίας στα μισά κρεβάτια εντατικής. Τραγικές επιλογές έξω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Προτεραιότητα στους κάτω των 50 ετών. Με σπουδαστές των ΤΕΗ που κάνουν πρακτική λειτουργία του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Έφυγαν και δεν αντικαταστάθηκαν 4.000 υπάλληλοι σε ένα χρόνο. Άλλοι 7.000 βγαίνουν στη σύνταξη. Λοιπόν, σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, δάνειο 5.200.000 ευρώ στο ΠΑΣΟΚ με εγγύηση στην αξιοπιστία του. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί είδαμε τραγικά πράγματα χθες στην σχετική επιτροπή. Παραδικαστικό νούμερο 2 στο Εδόλιο Γιωσάκης, η κόρη του Βριώνη και άλλοι 102. Ύστερα από 10 χρόνια ξεκίνησε επιτέλους η δίκη της Siemens. Και κλείνουμε τα πρωτοσέλιδά μας με τη Start Press. Ερωτική κρουαζιέρα με ανταλλαγή συντρόφων, όργια εν πλώ στο Αιγαίο. Θύμα καλωστημένης απάτησε των ήχηδων ο Γιάννης Πλούταρχος. Ψάρευαν ανήλικες στο όνομα του Πλούταρχου, τον εισαγγελέα γνωστό τραγουδιστή. Σοκαριστικές αποκαλύψεις από την Telegraph. Σφάζουν παιδιά μεταναστών και πουλούν τα όργανά τους. Θρήνος στην Κρήτη για τη 18χρονη νηψιά βουλευτή. Το τελευταίο αντίο στον Κυριάκο Μαμιδάκη. Ο Τρίφωνας μεταμόρφωσε την Ελένη Λουκά. Α, τρομερή φωτογραφία. Και 8 στρατιωτικοί, θετικοί στο Μαντού για φυματίωση, στον καταβλισμό προσφύγων, μας έστειλαν σαν πρόβατα σε σφαγή, είπαν οι στρατιωτικοί. Και έτσι κλείσαμε τα πρωτοσέλιδά μας. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μαζί, όπου σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο επαγγελματιών Τολού, τον κύριο Γιάννη Γεωργιδάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». 9 και 42 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr και ellaswebtv.gr και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Να μην ξεχνάμε ότι Κυριακή στο Blue Blank θα είναι οι μέλισσες, θα μας διασκεδάσουμε ένα εξαιρετικό event. Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον Blue Blank, να κάνετε τις κρατήσεις σας, γιατί θα είναι δύσκολο μετά να βρείτε όχι απλά χώρο να καθίσετε, ίσως και να σταθείτε και όρθιοι. Το γνωστό ότι γίνεται σε κάθε event. Να ευχαριστήσουμε το Negro Espresso Bar, το Xenon Cafe, το 360 Wine Bar, το Εστιατόριο Ραπάκο στη Μελισσινό Security, τα 4 καταστήματα Ανδρής σε Καλαμάτα Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργος, το Square και το Ανδρής. Στην παρέα μας έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να έχουμε για άλλη μια φορά τον Γιάννη Γεωργιδάκη, Πρόεδρο Επαγγελματιών Τολού. Βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Καλημέρα, κύριε Γεωργιδάκη. Καλημέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στη μέση του καλοκαιριού και πώς πάνε τα πράγματα στον τουρισμό? Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση, είχαμε μια ήπια άνοιξη, μέτριο Ιούνιο, με εξαίρεση το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Γενικά είναι μια υποτονική σεζόν. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό που περιμέναμε ή οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργήσει, ναι, ότι θα είναι μια πολύ καλή σεζόν. Έχετε κάποια εικόνα πώς θα εξελιχθεί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, που είναι οι μήνες που κατά κάποιο τρόπο αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση? Έχετε κάτι? Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι πρώτοι μήνες δεν πήγατε καλά. Ναι. Έτσι, να το πούμε. Ναι, βλέπουμε ότι μετά τις... Θα αλλάξει αυτό? Μετά τις 15-20 του μηνός θα αλλάξει, αλλά για ένα μήνα
Μέχρι τις 20-25 Αυγούστου βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη ζήτηση. Μην ξεχνάτε ότι στην περιοχή μας υπάρχουν κορυφαία γεγονότα όπως είναι το Φεστιβάλ Επιδαύρου, mm-hmm. που δημιουργεί έντονη ζήτηση στην περιοχή. Αλλά δεν είναι αυτή η σεζόν που περιμέναμε. Αυτό είναι σε... Βλέπουμε ένα καλό φθινόπωρο. Mm-hmm. Η πρόβλεψη υπάρχει για ένα καλό φθινόπωρο. Μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω τον κόσμο όλον μουδιασμένο. Μουδιασμένο γιατί υπάρχουν οικονομικές επιβαρύνσεις που ήρθαν τώρα σε όλους και δεν έχει τα έσοδα που χρειάζεται για να τις πληρώσει. Για να τα απεξέλθει. Αναφέρεστε προφανώς για τον εσωτερικό τουρισμό, για τους Έλληνες. Κοιτάξτε, ο εσωτερικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης έχει φθήνουσα πορεία. Και αυτό είναι φέτος αυτό που βλέπουμε ότι δεν έχει μεγάλη. Δεν πάει τόσο πολύ καλά, είναι ο τουρισμός από το εξωτερικό. Ίσως, γιατί αυτό. Ίσως τα γεγονότα, σίγουρα τα γεγονότα των τρομοκρατικών επιθέσεων σε αεροδρόμια επηρεάζουν όλο τον τουρισμό, όλες τις μορφές τουρισμού. Αυτό είναι. Κι ας είναι σε άλλες χώρες. Βέβαια. Δημιουργεί αίσθηση ανασφάλειας σε κάποιον να ταξιδέψει. Μα αυξήθηκαν οι αφήξεις, είπε η κυρία Κουντουρά. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο να διαβάζω δημοσιεύματα άλλων ενώσεων βλέπω και δεν τα βλέπω τόσο ευείωνα τα νούμερα. Στην περιοχή μας, που μπορώ να πω, είναι ότι δεν είναι τόσο καλά όσο πέρσι. Πέρσι ήταν καλύτερη σεζόν. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία και αμφισβήτηση γι' αυτό. Δεν μπορώ να κρίνω άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παρόλο που έσκασαν και τα capital control μέσα στο λίγο πριν το δημοψήφισμα. Οι ξένοι γενικότερα δεν αποφασίζουν τελευταία στιγμή για διακοπές. Οι πιο πολλοί κάνουν κρατήσεις νωρίς για να έχουν τις εκπτώσεις του early booking. Εκ των πραγμάτων, αυτό που μιλάτε εσείς, μιλάμε για κρατήσεις τελευταίας στιγμής, τα last minutes, τα οποία για να υλοποιηθούν πρέπει να υπάρχουν θέσεις στις αεροπορικές εταιρείες. Βλέποντας ότι δεν υπάρχει έντονη ζήτηση για την Ελλάδα, ακυρωθήκαν αρκετές πτήσεις ή αρκετές θέσεις μάλλον σε πτήσεις προς τη χώρα. Οπότε εκ των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή και να θέλουν να έρθουν, ίσως να μην υπάρχουν και θέσεις στις αεροπορικές εταιρείες. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Θα το δούμε. Όπως έχω πει και σε όλους το λέω, στον τουρισμό κρίνεσαι εκ του αποτελέσματος. Θα κάνετε τη σούμα τον Νοέμβριο δηλαδή? Τον τέλος Οκτωβρίου. Θα κάνουμε τη σούμα, θα βγάλουμε τα νούμερά μας και μετά άλλοι θα γελάνε, άλλοι θα κλαίνε. Δεν τους πάει. Μάλιστα. Άλλοι θα είναι εντάξει. Τι επισκέπτησες με φέτος το Τολό, τους κλασικούς, αν θέλετε, τις κλασικές χώρες, Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, ή έχουμε ανοίξει και κάποιους νέους? Φέτος άνοιξε και η Δανέζικη Αγορά, με πτήσεις που πετάνε δύο φορές την εβδομάδα από τον Μπίλουντ και την Κοπενχάγη προς Καλαμάτα. Βοηθάει τελικά. Κοιτάξτε, από το αεροπλάνο εμείς έχουμε γύρω στο 20-22% των θέσεων που έρχονται στο Τολό. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Όχι, αν σκεφτεί κάποιος ότι ο προορισμός, ο βασικός προορισμός στην αρχή ήταν το Τολό. Α, μάλιστα. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν αυτό. Τελικά το μεγάλο πρόγραμμα έμεινε στην Μεσσηνία. Άρα δηλαδή δεν είναι ένα ποσοστό που έτσι κι αλλιώς το είχατε χαμένο? Όχι, αυτό το προσδοκούσαμε να το πάρουμε όλο στην περιοχή μας. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Και από τις δύο πτήσεις. Όχι όλο, το μεγαλύτερο ποσοστό. Το μεγαλύτερο γιατί ποσοστό, η πρόβλεψη των tour operator ήταν για την περιοχή αυτή, γιατί αυτή είναι η στόχευση. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, είναι λογικό. Όταν έχει μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος, μεγαλύτερο χρόνο μεταφοράς, καταλαβαίνετε ότι ο άλλος θα προτιμήσει μια πιο κοντινή περιοχή. Είδαμε πρόσφατα, πήρατε την πρωτοβουλία και έγινε και μια πρώτη διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας για την δημιουργία, κάτι που χρειάζεται η περιοχή αναμφίβολα, για προφανείς λόγους, για τη δημιουργία ενός μονοπατιού στην ουσία, ενός διάβλου που θα ενώνει την Ψηλή Άμμο, την πανέμορφη παραλία του Τολού, με την αρχαία Σύνη, που επίσης είναι πανέμορφη και ως περιοχή, αλλά και φυσικά και έχει αρχαιολογική σημασία και πολλούς επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή το ξέρουμε όλοι, όσοι επισκέπτονται με τα πόδια και με αυτοκίνητο ακόμα που δημιουργείται συμφόρηση τέλος πάντων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν είναι και ούτε καλύτερο με τα πόδια να πας τώρα την Ψηλή Άμμο μέσα στον δρόμο, το κεντρικό και στις στροφές, στενός ο δρόμος, να πάνε οικογένειες, να πάνε παιδιά, να πάνε επισκέπτες. Εκεί θα γίνει κάτι, τι βλέπετε? Ο λόγος που το κάναμε είναι, γνωρίζουμε όλοι ότι από την αρχή του χρόνου παραδόθηκε ο αρχαιολογικός χώρος πλήρως αναβαθμισμένος στο κοινό.
η πρωτοβουλία μας ήρθε από το γεγονός ότι η πρόσβαση με τα πόδια είναι μη ασφαλή. Οπότε κρίναμε ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες της περιοχής του Τολού να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρόσβαση με τα πόδια. Γιατί όμως οι αλλοδαποί τουρίστες όταν έρχονται δεν έρχονται με αμάξια. Τους φέρνει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο και μετά υπάρχει μεταφορά από τον πράκτορα στην περιοχή μας και μετά δεν έχουν όχημα να πούνε ότι θα πάρουμε το όχημά μας και θα πάμε κάπου. Άρα θα τους δίναμε τη δυνατότητα με ασφαλή τρόπο να περπατήσουν 15 λεπτά περίπου, 20 λεπτά αν είναι από την άλλη άκρη του χωριού, να πάνε στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό είναι στην πράξη επικίνδυνο, διότι όποιος γνωρίζει το Τολό γνωρίζει ότι υπάρχουν δύο στροφές με χαμηλή ορατότητα και με μεγάλη στενότητα του δρόμου. Συν το γεγονός ότι το από βράδυ δεν υπήρχε καθόλου φωτισμός. Και με κλίση, να πούμε, έτσι, ο δρόμος. Εκ των προγράμματων, δηλαδή, αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε τα χειρότερα. Κάναμε λοιπόν μια συζήτηση 9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Τολό 2 στην αίθουσα και καλέσαμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Όχι μόνο από το Τολό, αλλά από και την ευρύτερη περιοχή και από την Ασίνη και το Δρέπανο και από τους ανθρώπους που έχουν διοκτησίες για να δούμε λίγο αν συμφωνούν, αν διαφωνούν. Μάλιστα είχαμε και πρόταση προμελέτη από τον κύριο Δερζέκο, τον Δημήτρη, ο οποίος την κατέθεσε στον κόσμο για να υπάρχει θέμα συζήτησης. Στη λογική ότι εμείς προτείνουμε αυτό, αλλά να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να ξεκινήσει ένα διάλογος, ώστε να πάει μετά στις τεχνικές υπηρεσίες για να προχωρήσει μια μελέτη. Ο λόγος που το τρέξαμε λίγο καλοκαιριάτικα και ίσως και δεν ήταν και τόσο εύκολο να γίνει αυτό, ήταν ότι ξέρουμε ότι το χειμώνα ανοίγει το πρόγραμμα Leader, στο οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα να ενταχθεί. Είναι για τέτοια έργα. Είναι ακριβώς για τέτοια έργα, στο προφίλ, και να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα έργο το οποίο δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε με μεγάλο κόστος, αλλά θα δώσει άλλη διάσταση στην ποιότητα του τουρισμού στην περιοχή μας. Και η σκέψη δεν είναι μόνο να πάει από το Τολό, την Ψηλιά μου, στην Αρχαία Σύνη, είναι να πάει από την Αρχαία Σύνη στην Πλάκα και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πεζοδρόμου, στον οποίο ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν μια κουλτούρα να περπατάνε και να βλέπουν διαδρόμες και τους αρέσει αυτό. Και αυτή δείχνει την ποιότητα της περιοχής μας. Δεν έγινε απαραίτητο να έχουμε μόνο δρόμους, πρέπει να έχουμε και περπατήματα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να μην είναι το μεγάλο έργο από πλευράς κόστους κτλ. Αλλά έχει τη σημασία του, όπως είπατε, για την τοπική κοινωνία και μπορεί να δώσει κάτι το επιπλέον σε αυτό που θέλουμε να δείξουμε ως τουριστικό προϊόν της περιοχής. Αναμφίβολα. Μικρή επένδυση, αλλά μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θέλουμε να μας πείτε ακριβές κόστους, γιατί προφανώς και εσείς δεν γνωρίζετε. Έτσι δεν είναι. Είδατε όμως να υπάρχει θέληση, γιατί μιλάμε τώρα. Εντάξει, δεν πάμε να φτιάξουμε το Σινικό τείχος δεξιά για να σε πάω στο φίλο σου τον κύριο Τσίπρα. Πάμε να φτιάξουμε ένα μονοπατάκι τέλος πάντων. Στοχευμένο. Ναι, είναι κάτι έξυπνο με μικρό κόστος για να κρατήσουμε τον κόσμο εκεί να έχει καλύτερα. Το βλέπετε να γίνεται ή θα το πάμε τώρα με βάση τα ελληνικά πρότυπα, γελάει ο κ. Γεωργιδάκη, και να γίνει σχέση μετά από 15 χρόνια. Να σας εξηγήσω, έχει να κάνει σχέση με την αντίληψη πρώτα των κατοίκων της περιοχής. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες είναι σεβαστές. Από την άλλη, αυτό είναι και το νόημα της διαβούλευσης, της συζήτησης. Όλες αυτές οι απόψεις να τις βάλουμε μαζί και να βρούμε μια λύση, ώστε να μπορέσει ο μελετητής να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί η συζήτηση γίνεται για τον μελετητή. Να του δώσουμε τα εργαλεία και να ξέρει ότι αυτές είναι οι απόψεις που προσπάθησε να φτιάξει ό,τι καλύτερο μπορείς στη μελέτη. Για να δει τι θα γίνει η χάραξη. Για να είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα, λέτε, έτσι. Πρέπει, για το leader. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε μια ελπίδα, θα πρέπει να υπάρχει όριμη μελέτη. Να. Η οποία να την καταθέσει το leader. Το leader δεν πρόκειται να πληρώσει ιδέες, θεωρίες και συζητήσεις. Έργο μόνο, κατασκευή έργου. Μάλιστα. Αυτό να είναι για το leader γενικότερα ένα θέμα. Άρα, αν δεν είμαστε έτοιμοι, απλώς δεν θα γίνει. Α, τόσο καλά. Τη μελέτη ποιος την πληρώνει? Εμείς είχαμε πει ότι εφόσον προχωρήσουν, είμαστε και διαθετημένοι να την πληρώσουμε. Ο σύλλογος, ναι. Είμαστε διαθετημένοι με δωρεές και χορηγίες ανθρώπων να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει συνένεση του κόσμου, δεν είναι πολύ βασικό αυτό. Αν ο άλλος λέει: εγώ δεν το θέλω έτσι, δεν το θέλω αλλιώς, δεν γίνεται αυτό. Δεν πρόκειται να βρεθεί άκρη έτσι. Από το Δήμο Ναυπλίων, είδατε την ανταπόκριση? Στη συζήτηση ήταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Ψυχογιός. Ο υπεύθυνος των οικονομικών αντιδήμαρχος, ο κ. Καχρημάνης.
υπήρχαν τοπικοί ητοπάρχες από τις περιοχές Ασίνης και Τολού. Γενικά υπήρχαν οι φορείς, καταθέσαν τις απόψεις τους. Τα πρακτικά θα τα αναρτήσουμε εμείς σε λίγες μέρες και θα τις δώσουμε στους υπεύθυνους. Είναι χρονοβόρο αυτό, κύριε Γεωργιουδάκη? Η μελέτη. Όχι, αν υπάρχει βούληση, μια μελέτη πώς να κάνει. Αν υπάρχει βούληση εκείνο το. Δύο μήνες, δύο μήνες, τρεις. Δεν είναι το πρόβλημα. Το βασικότερο θέμα στην όλη διαδικασία είναι να εξασφαλίσεις χρήματα υλοποίησης έργου. Που ξέρετε, αυτή τη στιγμή στην χώρα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δύο πυλώνες ανάπτυξης. Ο ένας είναι το ΕΣΠΑ, ο βασικός πυλώνας, και το Leader. Αν δεν ενταχθεί σε κάποιον ένα από αυτούς τους δύο, δεν έχει ελπίδα να γίνουν έργα. Με αφορμή το πρόσφατο αποτέλεσμα, για να κλείσουμε με αυτό, με αφορμή το πρόσφατο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Μεγάλη Βρετανία, που το λεγόμενο Brexit, όπως έτσι έχει επικρατήσει, ποιες βλέπετε να είναι η πρώτη αίσθησή σας, γιατί εκτός από πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδονών Τεόντων του Ολού, είστε δεκαετίες στον χώρο του τουρισμού, ξέρετε τέλος πάντων και τις αγορές και τα μεγέθη και τι παίζεται και πώς δουλεύει ο τουρισμός και όλα αυτά. Για την περιοχή μας, για το Τολό ειδικότερα, βλέπετε να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, από το Brexit? Εντάξει, είναι πρόημο να πει κάποιος ότι αν θα υπάρχουν επιπτώσεις. Σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν είναι τίθεται θέμα. Θετικές ή αρνητικές, κανένας δεν το γνωρίζει αυτό. Ένα άμεσο αποτέλεσμα του Brexit ήταν η αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ-λίρας, που μείωσε την αγοραστική δύναμη των Άγγλων επισκεπτών. Για όλη την Ευρώπη όμως αυτό, ας πούμε, το Τολό? Όχι, για όλη την Ευρώπη. Σαφέστατα λοιπόν αυτό επηρεάζει. Καταλαβαίνετε ότι κάποιος μπορούσε να αγοράσει περισσότερα πράγματα κατά τη διάρκεια του κομπούν του, τώρα θα αγοράσει λιγότερα. Στα άμεσα στα πακέτα, επειδή συνήθως οι Άγγλοι αγοράζουν νωρίς και τα έχουν πληρώσει, δεν θα υπάρχει κάποια επίπτωση. Γιατί και οι tour operator είναι καλά προετοιμασμένοι από το εξωτερικό. Δεν είναι ότι είναι άσχετοι με το θέμα. Είχαν κάνει προαγορές πακέτων, είχαν προπληρώσει, είχαν δώσει προκαταβολές. Άρα για τη φετινή σεζόν δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι επιπτώσεις. Ίσως για το last minute Άγγλους, αλλά εμείς δεν έχουμε τόσους πολλούς στην περιοχή μας. Είναι πιο προγραμματισμένοι αυτοί. Ναι. Πιο πολλά θα γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις στο Λονδίνο, στο World Travel Market το Νοέμβριο, όπου εκεί θα γίνει συζήτηση εφόλης συζήτηση και θα υπάρχει και κάποια ατζέντα. Δηλαδή θα έχει τελειώσει, θα έχει προχωρήσει λίγο το θέμα και μετά θα συζητάμε επί της ουσίας στα συμβόλαια και θα λέμε, ξέρετε κάτι, το ευρώ είναι έτσι, σίγουρα θα πιέσουν για τιμές. Όταν έχουν λιγότερη αγοραστική δύναμη, θα πιέσουν να μειώσουμε τιμές. Και είδατε ότι την προηγούμενη φορά με είχατε ρωτήσει στο προηγούμενο συνέδριο για τη Ρωσία, αφού έπεσε, δεν υπάρχει. Οι Τούρκοι όμως από προχτές ανακάμψανε. Βγήκε πλέον η συμφωνία, πουλάνε εδώ και μία εβδομάδα ξανά τα πακέτα στην Τουρκία. Μα πώς μετά από αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί? Βγήκε η συμφωνία μεταξύ Τουρκία. Ναι, ναι. Πούτιν λέτε, που τα βρήκανε τέλος πάντων. Ακριβώς. Πέρα από αυτό όμως υπήρχαν και κάποιες ενέργειες. Αυτό που λέει η Αλεξία, έχουμε συνεχώς τρομοκρατικές ενέργειες σε σταθμούς, σε αεροδρόμια. Αυτό δεν βοήθησε καθόλου, γιατί βλέπω εδώ δήλωση τώρα της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Που λένε, με πικρία λέει, με πτώση 15% θα κλείσει τελικά η τουριστική σεζόν. Δεν βοήθησε καθόλου αυτό να έρθει κάποιο ρεύμα τουριστών? Θυμάστε που σας είχα πει ότι αν δεν γίνονταν τα visa center, δεν θα μπορούσαν να έρθουν. Α, έχουμε και το θέμα με τις visas. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν αντιδράσαμε γρήγορα, δεν πήραμε πιο πολλούς πελάτες. Συμπληρωματικά έρχεται, οι πελάτες αυτοί δεν ήταν δικοί μας. Για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν πελάτες της Τουρκίας. Που αναγκαστικά, ας πούμε. Που ψάχναν να βρουν εναλλακτικούς προορισμούς. Ναι. Και ένα μέρος από αυτούς θα ερχόντουσαν ίσως και στην Ελλάδα. Ίσως. Εφόσον είχαμε τη δυνατότητα να τους βγάλουμε τα βίζα. Γι' αυτό το λόγο είχε γίνει και μεγαλύτερος προγραμματισμός πτήσεων. Γιατί θεωρούσαν και οι tour operator και λογικό ήταν ότι πού θα πάνε. Θα πάνε δεξιά, θα πάνε αριστερά, θα πάνε και ένα μεγάλο ποσοστό εκεί. Γιατί ο αριθμός ήταν δεδομένος. Θα σας πω ένα νούμερο μόνο που διάβαζα και λέω, είδατε πως λειτουργεί η αγορά. Όχι όπως θέλουμε εμείς, αλλά όπως θέλουν οι καταναλωτές. Βεβαίως. Εδώ και μια εβδομάδα, στα 10 πακέτα που κλείνουν από Ρωσία προς διακοπές, τα 8 είναι για Τουρκία. Μια εβδομάδα μετά που άνοιξε το embargo αυτό που είχε κάνει. Παίρνουν το 80% και ανακάμπτουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και γιατί έχουν ρίξει πολύ τις τιμές οι γείτονες. Οι Τούρκοι δεν είχαν πρόβλημα στον τουρισμό τους. Κατεβάσαν τις τιμές, είναι πιο ευέλικτοι από εμάς.
Άρα λέτε ότι έχει και συμβολική σημασία και ουσιαστική σημασία η συμφωνία μεταξύ δύο κρατών. Δηλαδή, παρά το ότι τα τρομοκρατικά χτυπήματα, παρά το ότι τέλος πάντων έχουμε διάφορες επιθέσεις το τελευταίο μήνες, πολλές επιθέσεις. Δεν επηρεάζει. Παρά όταν έγινε συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών, λέτε και τα βρήκαν έτσι σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, αυτό λειτουργήσε καταλυτικά στο να αυξηθούν οι επισκέψεις αυτόματα Στην Τουρκία. Σας είπα, με το που άνοιξε η δυνατότητα να κλείνει πακέτα, αυτομάτως πήρανε το τιμήριο του Λεόντος. Γιατί αυτή ήταν η αγορά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιτάκη. Σας αποδεσμεύουμε πολύ γρήγορα σήμερα, γιατί είχατε και εσείς. Θα τα ξαναπούμε, θα το παρακολουθήσουμε και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, πώς έχει διαμορφωθεί. Καλές δουλειές να ευχηθούμε σε όλο τον κλάδο. Το χρειάζεται η πατρίδα μας. Το χρειάζεστε και εσείς οι ίδιοι, γιατί είστε επαγγελματίες. Γιατί έχετε δουλέψει. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δουλέψει και να χρειάζεσαι και τα απαιτούμενα αποτελέσματα της δουλειάς, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Αρκετά το αφήσαμε και απ' έξω τραγουδάκι. Ωραία. Όσοι το ακούσατε, το ακούσατε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί. Όσοι το ακούσατε, το ακούσατε. Ναι. Όσοι το ακούσατε, το ακούσατε. Τώρα τέλος. Έμεινε. Τι θες, Βασιλάκη? 10 και 8 πρώτα λεπτά, λοιπόν. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr. Μας ακούτε και από το Live24 και φυσικά μας βλέπετε και από το Ελλάς Web TV. Να υπενθυμίσουμε το μεγάλο πάρτι με τις μέλισσες που θα γίνει την Κυριακή στο Blue Blank. Εκεί στη Ριβιέρα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, στη Ριβιέρα του ναυπλίου μας. Καλό θα είναι από τώρα να κάνετε τις κρατήσεις σας. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρείτε τελευταία στιγμή χώρο και σημείο να σταθείτε. Να ευχαριστήσουμε το The 60 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το Εστιατόριο Αραπάκος, το Τυρνέγκρο Espresso Bar, τη Μελισσινό Security και φυσικά τα 4 καταστήματα Ανδρής σε Καλαμάτα, Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργο, στο Square και το Ανδρής. Με πολύ υπομονή μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με η όβια υπομονή. Μπορώ να πω. Ο Μάκης Οτουμάσης από τη Βουλή. Μάκη, καλημέρα. Παιδιά, καλημέρα από την Αθήνα, όπου ζει ακόμα σε ρυθμούς κοινάς. Δεν έχει έρθει ο Πρωθυπουργός, έτσι? Όχι, όχι, όχι. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στην Σαγκάη, στην εταιρεία. Α, έχει το φίδι το τηγανιτό σήμερα στο μενού. Αλή μπαμπά, τη μεγάλη αυτή η εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου. Θα κλείσουμε συμφωνία με τον Αλή Μπαμπά εκεί? Τι θα κάνουμε? Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Θα κλείσουμε συμφωνία με τον Αλή Μπαμπά? Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου αυτή. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον ομολογό του, τον Κινέζο Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, Μάκη, τους λέει ότι έχουμε 24% FPI ή τους το κρατάει εδώ έτσι για έκπληξη? Τους το κρατάει για surprise. Όπου τους είπε είναι ότι... Είναι κίνητερα έκπληξη, ξέρεις. Θέλοντας ο Πρωθυπουργός να κάνει εφιολόγημα, είπε ότι μία ρόδα είναι οικονομική συνεργασία, είναι ένα ποδήλατο η σχέση μας με την Κίνα, και ότι μία ρόδα είναι οικονομική συνεργασία και η άλλη είναι συνεργασία στον πολιτισμό και στην παιδεία. Α, χαριτωμένο πολύ. Οι ποδηλάτες που θα αναπτύξουμε τις δύο χώρες μας, χαρακτηριστικά, και ο Πρωθυπουργός της Κίνας, αποδεικνύοντας εκτός από την κινέζικη σοφία, το χρήμα, την εργατικότητα και τα λοιπά, ότι έχει χιούμορ, χάρισε σήμερα ένα ποδήλατο στον κύριο Τσίπρα. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Α, τελικά ήταν αλήθεια αυτό που έβλεπα εγώ στο διαδίκτυο, κάτι φωτογραφίες με ένα ποδήλατο. Κάτι ήταν ψέματα. Νόμιζα ότι ήταν πλάκα. Στα φωτομοντάζ έχεις τρελαθεί, επειδή έχεις δει πολλά. Οι επενδύσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Κόσκο Τάχιστον, την οποία συναντήθηκε ως με εκπροσώπους είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι δηλώσανε είναι 350 εκατομμύρια προβλέπει συμφωνία παραχώρησης του ΟΛ. Όπως είπε τουλάχιστον ο Χούλι Ρόγκ, όπως λέγεται το εταιρείας, τον Πρωθυπουργό. Αλλά... Πόσο είναι η σύμβαση παραχώρησης του ΟΛ, 350 εκατομμύρια? Ναι, ναι. Μα και λίγα δεν είναι? Είναι πολύ λίγα. Εντάξει, είναι δωρεάν, όχι λίγα. Δηλαδή δίνουμε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, 350 εκατομμύρια. Επίτρεψε μου να σου πω ότι ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της Κόσκο ότι θα πρέπει να μειωθούν οι απεργίες στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας από την ελληνική πλευρά να δημιουργήσει
ευνοϊκό περιβάλλον. Και με τον Πρωθυπουργό να απαντάμε μια σχετική αμηχανία ότι οι απεργίες είναι ένα φαινόμενο, μια φυσική εξέλιξη όταν οι εργαζόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Και ότι μαζί θα αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα και όλες τις δυσκολίες, δηλαδή η Κίνα με την Ελλάδα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο Χούλι Ρόγκ, στον Πρωθυπουργό, στη Σαγκάη σήμερα το πρωί, η προτεραιότητα του Κινέζικου Κολοσσού είναι οι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Κρέα, καθώς ήδη η Κόσκο έχει επαφές με μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας που δείχνουν ενδιαφέρον να κάνουν το λιμάνι του Πειραιά σαν κεντρικό λιμάνι αφήξεων και αναχωρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, όπως υπόθηκε, από την Κόσκο θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση και επέκταση του λιμανιού, ώστε να δέχεται μεγάλα κρουαζιερόπλια τουλάχιστον 4.000 επιβάτες το καθένα, και ότι στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών κρουαζιέρας, μόνο κρουαζιέρας στην Ελλάδα, περίπου τα 3 εκατομμύρια. Αυτό προϋποθέτει και απαιτεί έναν προϋπολογισμό επενδύσεων 200 εκατομμύριων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός απλώς εξέφρασε την ικανοποίησή του, την ευχαρίστησή του, την ευαρέσκειά του. Σήμερα είπαμε, τώρα μάλλον πληρώνεται σε λίγο η συνάντησή με τον πρόεδρο της μεγάλης αυτής διαδικτυακής εταιρείας Alibaba. Να πούμε ότι ανέφερε και στα επενδυτικά σχέδια και την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου, ώστε τα προϊόντα από τον Πειραιά να μεταφέρονται κατευθείαν μόλις φτάνουν από την Κίνα στις αγορές της Ευρώπης, και να βρεθούμε στην πρώτη θέση ως λιμάνι της Μεσογείου. Εσύ είπε ότι η δομένη, για παράδειγμα, ήταν 3 μήνες, πόσο καιρό ήταν κλειστή. Γιατί αυτά τώρα που λες είναι λίγο, τα ακούμε, δηλαδή θα μεταφέρουμε εμείς τώρα που έχουμε το τόσο προηγμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που δεν δουλεύει τίποτα, θα τα μεταφέρουμε προϊόντα, μας βλέπω Αλεξία. Πάλι να γινόμαστε ρεζίλιδες. Αν τα αναλάβουν οι Κινέζοι θα γίνουν, νομίζω. Ρεζίλιδες, αλλά... Ναι, πώς θα φύγουν τα προϊόντα, τα είχαμε την ειδωμένη τόσο καιρό κλειστή, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Μάλιστα. Ξέρω κατά πόσο. Καλά, δεν περιμένουμε απάντηση από σένα, Μάκη, αλίμονε. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι λίγο εικονική πραγματικότητα, γιατί βλέπω τον Πρωθυπουργό. Μάκη, δεν ξέρω αν είδες καθόλου Twitter. Υπάρχει μια φωτογραφία που έχει γίνει viral. Τον κύριο Πρωθυπουργό να φοράει κάτι γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, μια μάσκα. Την είδες, Αλεξία? Όπου έχει γίνει viral αυτόματα στο Twitter και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και φοβάμαι ότι τα φοράει μόνιμα τα γυαλιά κοινωνικής πραγματικότητας ο κύριος Τσίπρας και δεν τα βγάζει, δηλαδή είναι μόνιμα αυτή η μάσκα τη φοράει, δηλαδή έχει έτσι μια πώς θα το πω, έτσι φοράει κάτι, δεν μπορεί, είχε ψευδεστήσει, γενικώς έχει μια, είχε αυταπάτες ένα διάστημα, το ομολόγησε και ο ίδιος, είχε αυταπάτες. Μια μεγάλη γνωστή προσωπικότητα στον χώρο της πολιτικής είχε πει πριν 40 χρόνια ότι όσο πιο μεγάλα ψέματα λες στο λαό, τόσο πιο εύκολα γίνονται πιστευτά και... Σωστός. Μάγκας αυτός που το είπε. Ισχύει. Έχεις δίκιο, Μάγκη μου. Για πες μας λίγο με τον εκλογικό νόμο. Να μαθαίνουμε σήμερα από τη Σαγκάη, που είναι η μεγαλύτερη πόλη και το μεγαλύτερο λιμάνι της Κίνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ταυτίζεται με την σύγχρονη οικονομία μεγάλης αυτής της χώρας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά και εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και επιστρέφει με τις παλίτες του γεμάτες υποσχέσεις. Για πάμε λίγο τώρα στα εσωτερικά, να φύγουμε από την Κίνα. Νομίζω επιστρέφει σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε. Πάμε στον εκλογικό νόμο. Τελικά γίνανε μαλλιά κουβάρια, δεν θα προχωρήσει από ό,τι φαίνεται. Τι νέα έχουμε από εκεί? Το απόγευμα έγινε μια ζήτηση, αφού θα καταργηθεί το πόνους κατανομή των εδρών, και με τους 200 βουλευτές θα πρέπει αυτό να ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Η ρύθμιση πάντως της κυβέρνησης με την υπογραφή του κ. Κρουμπλή προβλέπεται η κατάργηση του πόνους των 50 εδρών και το δικαίωμα της ψήφου στα 17. Τώρα αντιδρά μέχρι στιγμής Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ποτάμι και το ΚΚΕ έχει τη δίκη του παντιέρα όπως πάντα, με τις ενστάσεις που πάντα βάζει για να διαφοροποιείται. Υπέρ του νομοσχεδίου έχει ταχθεί μέχρι στιγμής μόνο η Ένωση Κεντρών και η Χρυσή Αυγή. Με το σχέδιο του νόμου, με το νόμο αυτό παρέχεται το δικαίωμα ψήφου στους 17ηδες, όχι παρακάτω, μέχρι 17 αυτή τη φορά, ενώ παρακαθορίζεται και ο τρόπος κατανομής των εδρών. Καταργείται η παραχώρηση των 50, μάλλον δεν καταργείται η παραχώρηση των 50 εδρών, και νομίζω ότι αυτά θα ισχύσουν από τις επόμενες εκλογές, ενώ δεν αλλάζει η διάταξη του 3% ως όριο εισόδου ενός κόμματος στην Βουλή. Πάντως το νομοσχέδιο θα μπει για συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή αύριο πρωί και στην Ολομέλεια θα συζητηθεί
20 με 21 Ιουλίου. Είχαμε και κάποια νέα από τα hot spot, συνεχίζονται κάποιες, έχουμε κάποια επεισόδια, τι έχει γίνει? Στη θέση της δημιουργείται ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και στόχο να υπάρχει μια, όπως λένε, αποτελεσματικότερη διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι σουρωτήρια αυτή τη στιγμή τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος. Πάντως χθες 7 είχαμε ένταση με λαθρομετανάστες στο εργοστάσιο της Softic στη Θεσσαλονίκη στα Διαβατά, όπου ξεκίνησε ένας μεγάλος μετροπόλεμος, παρενέβη η αστυνομία, τραυματίστηκαν 2 λαθρομετανάστες και 3 αστυνομικοί. Οι λαθρομετανάστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που νοσηλεύονται. Στη Μυτιλίνη συνελήφθησαν κάποιοι Πακιστανοί που επιτέθηκαν σε ένα συμπατριώτη που άνοιξαν το κεφάλι, κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα. Στα Γιάννα είχαμε τη σύλληψη ενός λαθρομετανάστη για κοπή και στο Ελληνικό 2 νεαρές κοπέλες για πορνεία που ψάρευαν οδηγούς του λεωφόρου Ποσειδώνος. Αυτά από το λαθρομεταναστευτικό. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μάκη. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο από την Πελοπόννησο. Να σε καλά, συνέχεια. Καλημέρα. Πού θα σε πάω, Βασίλη μου, τώρα, πού θα σε πάω? Πού να πας? Όχι άλλο Κίνα. Όχι, παιδί μου. Αλλιώς θα δείξουμε τους Κινέζους τώρα. Λοιπόν, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας ή το αργότερο έως στις 14 Ιουλίου θα ανακοινωθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτήσει η κυβέρνηση ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και θα έχουν δικαίωμα να λάβουν στη δημοπρασία του Αυγούστου για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας πανελλαδικής εμφέλειας. Δηλαδή, η δημοπρασία θα γίνει τον Αύγουστο και τώρα μπαίνουν αυτοί που θα συμμετέχουν. Θα αξιολογηθούν ποιοι θα συμμετέχουν. Λοιπόν, ο έλεγχος των φακέλων που κατατέθηκε από τα 7 κανάλια που εκπέμπουν ήδη στην ελληνική επικράτεια αλλά και τα 4 νέα επιχειρηματικά σχήματα ολοκληρώθηκε χθες ενώπιον των νομίμων εκπροσώπων τους και θα ακολουθήσει τώρα η πιστοποίηση της αρτιότητάς τους αλλά και της αξιοποίησης των οικονομικών τους στοιχείων από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων των καναλιών που ακολουθούν όλη τη διαδικασία εκτός διαγωνισμού, θα τηθούν από την ερχόμενη εβδομάδα τουλάχιστον 2 από τους 11 ενδιαφερόμενους, καθώς οι φακελοί τους εμφανίζουν σοβαρότατες ελλείψεις. Το πρώτο κανάλι που πιθανότητα θα αποκλειστεί, αν δεν προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία έως και την Παρασκευή, θα είναι το Mega Channel, το οποίο δεν προσκόμισε τραπεζική ενημερότητα, καθώς και δεν κατόρθωσε μέχρι στιγμής να λάβει την έγκριση των τραπεζών για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που υπέβαλε. Η τραπεζική ενημερότητα ήταν από την αρχή του διαγωνισμού απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί έγκυρη μια συμμετοχή και όπως όλα δείχνουν το Μέγκα δεν θα κατορθώσει να την εξασφαλίσει ακόμη και αν αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή να της επιτρέψει να την καταθέσει εκπρόθεσμα. Το δεύτερο κανάλι που πιθανότητα θα αποκλειστεί είναι το Art Channel. Το Art TV συγκεκριμένα του Γιώργου Καρατζαφέρη, το οποίο θα προσκόμιζε στο φάκελό του, δεν προσκόμιζε στο φάκελό του το αρχικό παράβολο των 30.000 ευρώ που προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και μια τρίτη υποψηφιότητα που είναι πιθανό να κηρυχθεί άκυρη, επειδή τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισαν οι εκπροσωποί της δεν θεωρούνται αξιόπιστα. Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, αλλά και μπορεί να ξεπεραστεί με κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, καθώς οι μέτοχοι του συγκεκριμένου σχήματος μπορούν να εγγυηθούν την οικονομική σταθερότητα του καναλιού. Από εκεί και πέρα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και τις ενστάσεις που είναι πιθανό να καταθέσουν εκπρόσωποι των υποψηφίων σχημάτων έναντι αντιπάλων τους. Δικαίωμα ενστάσεων υπάρχει μέχρι αύριο το βράδυ και ήδη σε 2 τουλάχιστον περιπτώσεις έχουν τεθεί ατύπως επιφυλάξεις για την πληρότητα των φακέλων αλλά και για τα επιχειρηματικά σχέδια που περιλαμβάνουν. Το βράδυ της Δευτέρας, τα αίματα άναψαν από παρατηρήσεις που έγιναν από εκπρόσωπο τηλεοπτικού σταθμού εναντίον νέου επιχειρηματικού σχήματος που διεκδικεί πανελλαδική άδεια. Τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι τέτοιου είδους διενέξεις θα υπάρξουν και στο μέλλον, όπου και παρασκήνιο για την πιθανή συνεργασία ορισμένων υποψηφίων στο μέλλον θα υπάρξει σίγουρα. Στην αφετηρία θα βρεθούν 8 ή 9. Να δούμε όμως πόσοι θα φτάσουν και στο τέλος, παρατηρούν οι ίδιες πηγές, στοιχηματίζοντας σχεδόν ότι ορισμένα σχήματα θα συγχωνευτούν ή θα αποσυρθούν για να συμπράξουν αργότερα με τους νικητές. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, οι ενδιαφερόμενοι που θα προεπιλεγούν, περνώντας τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, θα ανακοινωθούν το αργότερο έως και τις 14 Ιουλίου, σε 7-8 μέρες δηλαδή. Η δημοπρασία για την ανάδειξη των 4 σχημάτων στους οποίους θα καταακυρωθούν οι άδειες θα ξεκινήσει στις 12 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Αυγούστου. Yes. Οι 11 υποψήφοι για την παροχή της τηλεοπτικής πανελλαδικής εμβέλειας και γενικού ενημερωτικού περιεχομένου είναι οι σταθμοί, όπως είπαμε, ο σταθμός Antenna, το Star Channel, ο Alpha, το Mega, το Sky,
το Epsilon, η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Dimera Media Investment Limited της ΠΑΕ ΑΕΟΚ Ιβάν Σαβίδη, ο τηλεοπτικός ΑΡ του Γιώργου Καρατζαφέρη, η εταιρεία Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας Τηλεόραση Πανελλαδικής Κάλυψης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και η κυπριακή εταιρεία Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία, που εκπροσωπείται από τους δικηγόρους Φίλιππου Χατζηφιλίππου και Θανάσιο Δόμη και Ναταλία Καλογερή. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας, δεν έχει γίνει γνωστό. Φαντάζομαι ότι θα το ξέρουν μόνο αυτοί που παρέλαβαν το φάκελο, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει και η σύσταση της εταιρείας όπου αναγράφει όλους τους μετόχους. Πάντως δεν έχει γίνει γνωστό τίποτε ακόμη, Βασίλη. Φαντάζομαι αμέσως μετά, το επόμενο διάστημα, όπως είπες και εσύ, θα δούμε κάτι αντίστοιχο να γίνεται και για τα περιφερειακά, τους περιφερειακούς σταθμούς Αλεξία. Οι οποίοι περιφερειακοί σταθμοί, εχθές η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Περιφέρειας εξέδωσε μια ανακοίνωση, μια οργισμένη ανακοίνωση, στην οποία εκφράζεται την έντονη αντίδρασή της με αφορμή την επερχόμενη αύξηση που πρόκειται να επιβάλλει η Digia στην αμοιβή της για την εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος των περιφερειακών καναλιών. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Καλούν στην ουσία να μην προχωρήσει η Digia σε μονομερείς ενέργειες κτλ. Τι να μην προχωρήσει, μωρέ Βασίλη μου, τώρα είναι προηγουμένα. Αφού το υπέγραψαν για 15 χρόνια. Δηλαδή, πραγματικά. Τώρα τι θα πει η Digia, αφού η Digia πρέπει κάθε χρόνο να παραδίδει κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Δεν τους ενδιαφέρει στις συζητήσεις που είχαμε μαζί τους παλαιότερα. Δεν τους ενδιαφέρει. Έστω και ένας είπαν να μείνει στο τέλος. Αυτός ο ένας θα μας δώσει τα 500 χιλιάρικα που θέλουμε εμείς το χρόνο. Τώρα τι λένε και τι συζητάνε. Και μάλιστα αναφέρεται σε αυτό που λες. Ένα μικρό απόσπασμα θα σου διαβάσω. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας σας έχουν θέσει και προφορικά πολλές αντιρρήσεις που αφορούν πολλά θέματα της υπογραφής μεταξύ μας, υποχρεωτικής και χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασή μας κατά υπογραφή σύμβασης, αλλά και τη συνεργασία μας για τη μετάδοση του σήματός μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας λένε ότι υπογράψαμε μια σύμβαση την οποία εσείς μας φέρατε, δεν είχαμε δυνατότητα, δεν μας έπεφτε λόγος, δεν μπορούσαμε να την αλλάξουμε, δεν μπορούσαμε να την διαπραγματευτούμε. Προβλέπει αυτή η σύμβαση αυτά τα οποία εφαρμόζεται τώρα. Και από ό,τι πάθαμε, με λίγα λόγια, λένε οι άνθρωποι. Να δούμε τι θα γίνει. Να μην υπογράφανε, Βασίλη, από ό,τι πάθανε. Με τα περιφερειακά κανάλια, από ό,τι πάθαμε, λένε. Και φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα ξέρουν και εκεί τι γίνεται και πόσοι θα καταφέρουν τελικά να μείνουν. Από Σεπτέμβριο, λίγα κανάλια θα έχουμε παντός. Να. Το ξέρεις. Όχι, τι λέει το να. Τι τραγουδάκι, που θα ακολουθήσει μετά. Να σου πω κάτι, αν σου πέσει το κινητό σου μέσα στο νερό, ξέρεις τι θα κάνεις. Αν μου πέσει το κινητό μου μέσα στο νερό. Το έχεις σκεφτεί. Θα το βγάλω, θα προσπαθήσω να το στεγνώσω. Έχω τρόπους. Για πες. Λοιπόν, αν για κάποιο λόγο το κινητό σου πέσει στο νερό, τώρα που είναι καλοκαίρι, οι πιθανότητες αυξάνονται. Δεν χρειάζεται να πανικοβληθείς, αλλά με ψυχραιμία να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα. Αρχικά αφαιρείς όσο περισσότερο νερό μπορείς από τη συσκευή, το τεινάς φαντάζομαι, δεν του βάζεις πιστολάκι, πρόσεχε, και στη συνέχεια το τοποθετείς σε ένα μεγάλο μπολ με ρύζι ή άμμο για γάτες και το αφήνεις εκεί για μια ολόκληρη νύχτα. Τις περισσότερες φορές η διαδικασία αυτή αφαιρεί την υγρασία και το κινητό λειτουργεί και πάλι κανονικά. Καλό θα είναι βέβαια ο χρήστης να το πάει μετά και σε ένα τεχνικό για καλό και για κακό, αν δει κάτι περίεργο. Τώρα η συσκευή, αν τώρα η συσκευή δεν ανοίξει ποτέ, τότε η λύση του τεχνικού είναι αναπόφευκτη. Το βάφετε μπλε, το πετάτε σε θάλασσα. Ναι, κατευθείαν. Να πάει Όχι, δεν το πετάμε. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr και από το elasgoeptv.gr και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μία φορά ότι την Κυριακή 10 Ιουλίου στο Blue Blank θα βρίσκονται οι μέλισσες σε ένα εξαιρετικό event. Κάντε τις κρατήσεις σας σύντομα. Δεν θα έχετε χώρο, χρόνο, δεν θα έχετε τίποτα και θα μείνετε απ' έξω. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όπου εκείνο ο πρόεδρος επαγγελματιών Ομοσπονδίας. Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας, ο Παναγιώτης ο Μακρής, όπου στείλατε μία επιστολή, κύριε Μακρή. Καλημέρα. Καλημέρα. Μία επιστολή στον αγαπημένο μας Πρωθυπουργό. Ναι, στον κύριο που στείλα μία επιστολή. Ναι. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στο τι περιέχει η επιστολή, εσείς πιστεύετε ότι θα τη διαβάσει? Εμείς τη στείλαμε για να τη διαβάσει. Α, γι' αυτό τη στείλατε. Εντάξει, να ξέρουμε γιατί τη στείλατε. Εκτιμώ ότι θα ενημερωθούν τα σχετικά όργανα εκεί που έχουμε στείλει στον Πρωθυπουργό. Όργανα. Απευθυνόμαστε. Ναι. Μάλιστα, εγώ να πάω και σε συνέχεια του ερωτήματος της Αλεξίας. Αν πιστεύετε ότι θα τη διαβάσει και λέτε ότι τη στείλετε για να τη διαβάσει και αν θα δώσει λύση, διότι λέτε, κύριε Πρωθυπουργέ, κλείνετε την επιστολή σας, την οποία έχουμε μπροστά, κλείνετε την επιστολή με την έκκληση
Κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε λύση. Αν πιστεύετε ότι πράγματι θα δώσει λύση, να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε ότι η επιστολή εστάλει στον Πρωθυπουργό αλλά και σε άλλους φορείς, θα μας πείτε τώρα κύριε Μακρύ, με αφορμή και με αφορμή μάλλον την εννέα τροποποίηση που είχαμε στη ρύθμιση των 100 δόσεων, όπου κάποιος τίθεται αυτόματα εκτός ρύθμισης εφόσον καθυστερήσουν να πληρωθούν νέες οφειλές, νέες τυχόν οφειλές προς το δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών. Τι σημαίνουν αυτά για εσάς, κύριε Μακρύ? Εκτός από αυτό, ότι αν θα καθυστερήσει όποια οφειλή, μετά από 15 μέρες χάνει τις 100 δόσεις. Χάνει τη ρύθμιση, ναι. Που έχει σημασία να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς περίπου το 60% έχουν χαθεί 100 δόσεις, έτσι. Σημαντικό αυτό που μας. Το 60% επαγγελματίων βιοτεχνών ή από κόσμο γενικά που πήγε να ρυθμίσει? Πήγαν και κάνανε τις ρυθμίσεις. Πιστεύοντας ότι σε μία άλλη προοπτική ανάπτυξης, έτσι, εφόσον δεν θέλουμε να οφείλουμε κιόλας γιατί το προσπαθούμε αυτό, να είστε σίγουροι γι' αυτό ότι οι επαγγελματίες βιοτέχνης και εμποροί μέχρι και πρόσφατα προσπαθούσαν να μην οφείλουν. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία χρόνια, τα 8 χρόνια ύφεσης πλέον και οικονομικής έτσι στοχίας των πολιτικών, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Εφόσον λοιπόν μπήκαμε, ήταν ένα πάγιο αίτημα να δημιουργηθεί αυτό με τις 100 δόσεις, αλλά και με μια ευελιξία, με μια προωθητική ανάπτυξη της χώρας. Όταν όλα αυτά δεν γίνονται, δεν μπορείς να είσαι συνεπής απέναντι στις 100 δόσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχεις μία οφειλή που προσπαθείς να την εξοφλήσεις. Έρχονται και οι επόμενες. Mm-hmm. Οι οποίες αυτές είναι πάλι πάρα πολύ σκληρές. Το φόρο εισοδήματος, ο ένφια, οι ασφαλιστικές φορές, όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα. Φυστά. Εφόσον υπήρχε ένα δίμηνο στην αρχή, ένας μήνας μετά, τώρα έγινε 15 μέρες. Σε 15 μέρες λοιπόν κηρύσσεται και χάνεται το δόσεις. Ξαναλέω, ήδη έχουν χαθεί το 60% που έχουν μπει στη διαδικασία. Θα χαθεί και το υπόλοιπο 40, όπως μας περιγράφετε λοιπόν. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι τα πράγματα πάνε πολύ χάλια. Mm-hmm. Πολύ. Ήδη έχουν κλείσει το πρώτο πεντάμινο μέσα από τα στοιχεία του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ 21.000 επιχειρήσεις. Αυξάνονται ραγδαία οι οφειλές προς όλα τα ταμεία, ασφαλιστικά και δημοσίου. Και αντί να σκύψουμε το κεφάλι να δούμε πώς θα βρούμε λύσεις, κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, αυξάνοντας τη φορολογία. Αλλά εκτός από αυτό αντί να μιλάμε για την ανάπτυξη, μιλάμε για εκλογικό νόμο. Mm-hmm. Αυτό δείχνει καθαρά ότι τέλος πάντων κοιτάμε τα μαγαζιά μας και τις θέσεις μας. Σωστό, σωστό. Και μέσα από αυτό δεν κοιτάμε και την μείωση των βουλευτών. Τέλος πάντων αυτή η χώρα δεν χρειάζεται, εκτιμώ εγώ ως προσωπική θέση και άποψη, 300 βουλευτές. Πολύ, πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Αλεξία, ο κύριος Μακρύς λέει ότι αντί να ασχοληθούμε με τα προβλήματα πραγματικά και με την ανάπτυξη της οικονομίας μας, καθόμαστε και εξαντλούμαστε τώρα τόσο καιρό έτσι, για εκλογικούς έτσι. Νόμους έτσι. Και για όλα αυτά που επισημαίνετε. Να σας ρωτήσουμε λίγο με το θέμα των κατασχέσεων, το είπαμε λίγο και πριν στην κουβέντα μας, πριν βγούμε στον αέρα. Με το θέμα των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακούμε το τελευταίο μήνες, το τελευταίο 2-3 μήνες υπάρχει έξαρση. Μας το επιβεβαίωσε πριν από λίγες μέρες εδώ, ήταν καλεσμένος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίτας, ο κ. Δαμούλος. Τι γίνεται με αυτό, τι σας μεταφέρουν οι επαγγελματίες και οι συνάδελφοί σας? Ακούμε συνεχώς για κατασχέσεις σε λογαριασμούς. Εντάξει, υπάρχει το βέβαιο ακατάσχετος λογαριασμός, αλλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας έχουν μεταφέρει, λίγα πράγματα προσφέρει στην ουσία. Τι γίνεται, τι σας μεταφέρει ο κόσμος, κύριε Μακρύ? Έτσι κι αλλιώς οι λογαριασμοί είναι όσοι έχουν οφειλή. Είναι... Δεν σας ακούσαμε, επαναλάβετε αν θέλετε, έκανα μια διακοπή το τηλέφωνο σας. Όπως λέω, οι οφειλέτες, ναι, έχουν δεχθεί την κατάσχεση των λογαριασμών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ δημιουργείται το άλλο όμως, που είναι πολύ πιο σημαντικό και συνταρακτικό. Αρχίζουν και στέλνουν ραβασάκια από τις ΔΟΗ για κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, ναι, για οφειλές προς το δημόσιο. Δηλαδή δεν σταματάμε κάπου, συνεχίζουμε. Πού να φτάσει αυτό δεν ξέρουμε. Έχουμε και στην Αργολίδα περιστατικά τέτοια, κύριε Μακρύ? Βέβαια. Παντού, σε όλη τη χώρα. Όταν έχεις οφειλή, σου στέλνουν κατασχέσεις. Έχεις ακίνητο, αν είναι υποθηκευμένο δεν είναι, σου κατασχέτουν σαν μια προφορική έτσι απέτηση. Ναι. Η οποία σου λέει αν δεν το ρυθμίσεις ή δεν το κάνεις δαμέ, θα υπάρξει ύστερα... Πότε έγιναν αυτά, για πείτε μας χρονικά, πότε ξεκίνησε αυτό να γίνεται, να παίρνει έτσι, να επεκτείνεται? Δώστε μας μια εικόνα, θα σας πω γιατί σας το λέμε. Δεν πιστεύω, έχει στο τελευταίο δεκαήμερο. Στο τελευταίο δεκαήμερο. Κυβέρνηση αριστεράς θέλω να πω εδώ, κοινωνική, πολιτική, κυβέρνηση αριστεράς, αυτό θέλω να πω έτσι, είναι σοβαρό αυτό που λέμε. Αυτό που
προϋπήρχε και από άλλο σε μεγάλα ποσά, σε μεγαλύτερα ποσά κτλ. Όμως τώρα εδώ βλέπουμε, περιμέναμε μια διαφορετική κατάσταση. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί λέγανε οι κοινωνικοί αγωνιστές, οι μεγάλοι της αριστεράς, φωνάζανε και σκούζανε και ότι τι πράγματα είναι αυτά και παίρνετε τα σπίτια από τον κόσμο και παίρνετε τις καταθέσεις από τον κόσμο. Αυτό δεν λέγανε. Αυτό, με αυτή την έννοια σας το θέτω κι εγώ έτσι. Και το βλέπουμε να υλοποιείται στη χειρότερη τη μορφή το τελευταίο διάστημα, όπως περιγράφετε, κύριε Μακρύ. Ακριβώς αυτό λέγανε και κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή υλοποιούν αυτό που λέγανε αντίθετα προς εφαρμογή. Έρχεται η αριστερή κυβέρνηση λοιπόν να υλοποιήσει σε αυτά όλα που δεν πληρώνω, δεν πληρώνω έμφυα, δεν πληρώνω διόδια, δεν. Ναι. Έρχεται τώρα να δημιουργήσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Σας λέω λοιπόν ότι εφόσον δεν υπάρχει μια προοπτική ανάπτυξη, όλα αυτά δεν μπορούν να πληρώνουν. Ποιος είναι ο στόχος, πού πηγαίνει, ποια είναι δηλαδή η θέση με όλο αυτό των πραγμάτων. Γιατί δεν το σταματάνε κάπου. Τις σώσαμε τις τράπεζες, τις ξανασώσαμε. Έχουμε τα κόκκινα δάνεια, πιέζουν οι τράπεζες σε όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, πιέζουν τα ασφαλιστικά ταμεία, πιέζουν τα δημόσια ταμεία, αλλά αντί να απαντάμε σε αυτά, δεν γίνεται τίποτα. Ο ΕΣΠΑ έχει κολλήσει, δεν λειτουργεί. Πώς να λειτουργήσει και πώς ο άλλος να πάει να κάνει μια επένδυση όταν βλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Ο αναπτυξιακός νόμος, έγιναν 2-3 παρατηρήσεις, λάβανε υπόψη τους, αλλά ακόμα δεν μπορούμε μέχρι και εκεί να απαντήσουμε. Έρχονται τα κατασχετήρια το ένα πίσω από το άλλο, ανάπτυξη δεν υπάρχει, ακριβό τουρισμό έχουμε, παραγωγική βάση δεν έχουμε, αλλά όμως έχουμε βουλή που συζητάει τον εκλογικό νόμο, αλλά και οι 300-300. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Νοσοκομεία δεν έχουμε, παιδεία δεν έχουμε. Τι έχουμε? Αεροδρόμια δεν έχουμε. Τι έχουμε? Μια κραυγή αγωνίας από τον κόσμο της πραγματικής οικονομίας, Αλεξία, διότι ο κύριος Μακρύς και οι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι είναι ο κόσμος, ο κατεξοχήν κόσμος της πραγματικής οικονομίας και πρέπει να δώσουμε όλοι μας και περισσότερο αυτοί που οφείλουν να δώσουν, που έχουν τις αποφάσεις οι πολιτικοί, πολύ, μα πολύ μεγάλη σημασία στο τι λέει η πραγματική οικονομία και όχι στο τι λένε κάποιοι τεχνοκράτες, κάποιοι χαρτογιακάδες ενδεχομένως ή κάποιοι που κοιτάζουν μόνο την πολιτική τους επιβίωση και το κομματικό τους συμφέρον. Και το χειρότερο είναι ότι παραμένουν. Ξέρεις τι πιστεύω και θέλω να μου ακούσει και ο κύριος Μακρύς, ότι βρίσκονται σε μια γυάλα, δεν πρέπει να έχουν ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα στα σπίτια τους, στα γραφεία τους, στα μέγαρα που βρίσκονται. Φοράει εικονική πραγματικότητα, γυαλιά ο άνθρωπος. Μπράβο. Τα φόραγε στην Κίνα. Στην Κίνα και εδώ στην Ελλάδα το ίδιο ακριβώς κάνουν και δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει γύρω τους. Αυτό μου το είχε πει η Βασίλη, θα με επιτρέψει να μην πω το όνομά του όμως, να μην τον αποκαλύψουμε. Μου το είχε πει άνθρωπος της πολιτικής, επί Κωνσταντίνου Κώστα Καραμαλή, του μικρού, του κουρασμένου, όπου βρίσκονταν μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, είτε στο γραφείο του, είτε στο σπίτι του. Δεν είχαν τηλεοράσεις στα σπίτια τους, δεν ήξεραν τι συμβαίνει ακριβώς στον έξω κόσμο. Δεν τους μετέφερε κανείς τίποτα. Νόμιζαν ότι όλα είναι okay. Ίσως και τώρα αυτό θεωρούν, γιατί δεν βλέπουν το μεταξύ και ιδιαίτερο ξεσηκωμό, δεν βλέπουν κόσμο να βγαίνει έξω και σου λένε όλα εντάξει είναι, γιατί να προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό. Καλά το πάμε. Κατάλαβες, εγώ νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνεται. Κύριε Άντρετσα, αυτά που λέτε μπορεί να είναι ένα γεγονός, εγώ δεν το αμφισβητώ, όμως οι σημερινοί τα γνωρίζουν αυτά. Γιατί ήταν στις πλατείες, γιατί παρακολουθούσαν το πρόγραμμα, γιατί ήμασταν στις διαβουλεύσεις, τους λέγαμε πώς είναι τα πράγματα. Τα γνωρίζουν. Μην αναφέρονται τώρα ότι δεν γνωρίζουμε, δεν κάνουμε ότι δεν παίρνουμε στις προτάσεις. Δεν υπάρχουν προτάσεις. Γι' αυτό και εμείς απευθυνθήκαμε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Πήγαμε και του είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Βρες τη λύση. Εσύ θα δώσεις τη λύση, εσύ με τους υπουργούς σου. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αν θέλουμε να έχουμε χώρα, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Ευχόμαστε να έχει καλή τύχη η επιστολή σας, κύριε Μακρύ, και να μην βρεθεί στο καλάθι των αχρηστών ή στα ζήτητα σε κάποιο ξεχασμένο σερτάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Παγκόσμια ημέρα φιλιού, λοιπόν, σήμερα. Αυτά θα μας λες. Αυτά θα σας λέω εγώ. Τι να λέω εγώ, θα λέω ευχάριστα. Δεν ξεκίνησα από αυτό. Έπρεπε να το κάνω, αλλά. Είχαμε τα πρωτοσέλιδα, είχαμε. Λοιπόν, η μέρα φιλιού λοιπόν καθιερώθηκε 6 Ιουλίου από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ πρόσφατα έγινε γνωστή και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως πόσα νοσήματα μεταδίδονται από το φιλί. Μας ξενέρωσες τώρα. Πρόσεξε.
Πρόκειται για την ημέρα που μας θυμίζει τη σημασία του φιλιού, ακόμη και αν δεν πρόκειται για ερωτική σχέση. Για κάποιους είναι μια δεύτερη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και φυσικά γιορτάζεται ανάλογα. Γνωρίζετε πως σύμφωνα με έρευνες θυμόμαστε περισσότερα το πρώτο μας φιλί από την πρώτη μας σεξουαλική εμπειρία? Σας θέτω το ερώτημα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει ένα όνομα. Μελισσινό Security. Στη σημερινή αβέβαιη εποχή είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή για να προστατεύσουμε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Μελισσινό Security. Ασφάλεια στο σπίτι, στον επαγγελματικό σας χώρο, σε εκδηλώσεις, σε φωτοβολταϊκά, ακόμη και στη δεξίωση του γάμου σας. Με περιπολίες, άμεση επέμβαση, ηλεκτρονική επικοινωνία και όλα τα σύγχρονα μέσα που μόνο η Μελισσινό Security εγγυάται, με ελάχιστο κόστος για υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Τηλέφωνο 2710-234-448. Ζάζα. Espresso Bar Value Market. Τα προϊόντα Take Away Coffee, τσιγάρα, ψηλικά. Η δροσιά στην ελληνική Green Cola. Στην απολαυστική Daue Eggbirds. Σε ροφήματα, blender, caldo ή φρέντο. Και το συνδυασμό της σοκολάτας και του γαλλικού Friends. Η γεύση στα εξαιρετικής ποιότητας παγωτά. Σε μπακέτες και σφολιατοειδή. Η διαφορά σε μοναδικά smoothies φτιαγμένα από εξωτικά φρούτα. Από την εξειδικευμένη ομάδα του Ζάζα. Ζάζα Espresso Espresso Bar Value Market, 24 ώρες το 24ωρο. Τέταρτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Άργους Ναυπλίου, δίπλα στο πρατήριο Ελλήν. Delivery στο 2751062272. Ζάζα Espresso Bar Value Market. Be cool και γίνε μέλος στο VIP Members Club, κερδίζοντας εκπληκτικές προσφορές. Blue Blank Summer Sessions 2016. Κυριακή 10 Ιουλίου, η Melissa's Live στο Blue Blank. Όταν μιλάμε για το καλύτερο πρωινό ξύπνημα της ημέρας, τότε μιλάμε για Via Vai. Via Vai, δηλαδή για τον καλύτερο καφέ εσπρέσο speciality στην πόλη και με delivery στο δικό σου χώρο με ένα τηλεφώνημα στο 27520-23655. Via Vai. Και μπορείτε να δοκιμάσετε το τρίτο κύμα καφέ σε αργή, κρύα εκχύληση cold brewing. Via Vai. Εμπειρία που πρέπει να τη δεις, αλλά κυρίως να τη γευτείς. Via Vai. Άργους 89, Ναύπλιο. Τηλέφωνο delivery 27520-23655. Το καλύτερο ξύπνημα της ημέρας. Life is good. Life is strange. Life is sexy. Life is beautiful. Life is luxury. Life is unique. Life is flavors. Life is specialities. Life is morning. Life is night. Life is wonderful when you're at the world of 360. 360 Life. Cafe, bar, wine, restaurant. 360 Life. Old City. Ναύπλιο. Life is wonderful when you're at the world of 360. Είναι γεύσης φάρμα. Είναι γεύσης χάρμα. Φάρμα Μαρνέρης. Γεύσης για απαιτητικούς. Κάθε πιάτο και μία απόλαυση. Αγνά, φρέσκα, ντόπια κρέατα. Πριζόλες, σουβλάκια, κεμπάμπ, μπιφτέκια, σεφταλιές, κοτόπουλα και άλλες λιχουδιές που προέρχονται από το εργαστήριο του κρεοπολίου μας. Ό,τι καλύτερο για εσάς που έχετε απαιτήσεις. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας. Ξεχωρίζει μέσα στην πληθώρα των γεύσεων, γιατί ό,τι φτιάχνει είναι μοναδικό και ποιοτικό. Προμηθευτείτε τα νοπά και ψημένα με διανομή
κατοίκων 12 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Το κρεοπωλείο μας εγγυάται την ποιότητα που γεύεστε. Ασκληπιού 1719 Ναύπλιο. Τηλέφωνα 2752-0-97660 και 61. Φάρμα Μαρνέρης. Κρέατα ποιότητας για μακρινά ταξίδια γεύσης. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Έτσι και πιστεύω θα σ' αρέσει. Στο όνειρό μου σ' είχα δει, ήσουνα αληθινή. Κι όταν ξύπναγα από δίπλα μου χανόσουν. Στον καθρέφτη μου εσύ, σε βλέπα για μια στιγμή. Ήσουνα εκεί μα εξαφανιζόσουν. Έψαχνα σ' όλη τη γη, μια και μοναδική. Να έρθει στη ζωή μου, να ταιριάξει στο φιλί μου. Ψάχνα σ' όλη τη γη, να βρω την ιδανική. Τα πάντα να ανατρέψει, το μυαλό μου να το κλέψει. Κι είσαι εσύ αυτή, αυτή που αναζητούσα. Με πόθο λαχταρούσα, ναι. Είσαι εσύ αυτή, που τον κόσμο μου θα αλλάξει. Ψηλά θα με πετάξει, ναι. Με καμία παραμύθι θα θυμίζει. Το ταξίδι μας αρχίζει. Τώρα είμαστε μαζί, τώρα ζούμε τη στιγμή. Τα κορμιά μας από εδώ και μπρος δεμένα. Ένα γίναμε εμείς κι από εδώ και στο εξής. Ο επιλόγος θα φαίνεται σαν ψέμα. Ψάχνας όλη τη γη, μια και Δέκα και 48 πρώτα λεπτά είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr και από το ellaswebtv.gr. Μας ακούτε φυσικά και από το Live24. Και είχαμε επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου εχθές στην Τρίπολη. Μα είναι δυνατόν. Δεν σου λέω, δεν σου λέω, αλλά θα σου πω. Κάτσε, λοιπόν, του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γιώργου. Του ΓΑΠ. Ναι. Μουστάκι ή άνευ. Άνευ. New style, με νέα, lifestyle, με νέο πρόσωπο. Παγκόσμια ημέρα φιλιού, μη μιλάς. Λοιπόν, με το... Όχι, το κορίτσι δεν πρέπει να ήταν κοντά, λογικά. Θα είχε πρόγραμμα στο γυμναστήριο, δεν νομίζω. Λοιπόν, την Αρκαδία επισκέφθηκε λοιπόν εχθές ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιώργος Παπανδρέου. Αρχικά πήγε στη Μεγαλόπολη που επλήγε από τη Θεομηνία και στη συνέχεια πήγε στην Τρίπολη. Λίγο πριν τη συνάντηση με τα στελέχη του κινήματος, ο κ. Παπανδρέου έκανε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ένα εθνικό προοδευτικό σχέδιο ριζοσπαστικών αλλαγών για τη χώρα. Ένα σχέδιο που θα μετατρέψει την Ελλάδα από μια παρασύνδεση
ασιτική και παραγωγική οικονομία. Σε μια παραγωγική οικονομία. Επίσης τόνισε ότι πάντα ο ίδιος ήταν υπέρ της απλής αναλογικής και τάχθηκε υπέρ του λεγόμενου, σου αφήνω να σκέφτεσαι για να μου απαντήσεις, γερμανικού εκλογικού συστήματος. Για το δημοψήφισμα, αν υπήρχε μια εθνική πανστρατεία, όπως είχα ζητήσει το 2009-2010, αν είχε γίνει δημοψήφισμα το 2011 σε κλίμα συνένεσης, θα είχαμε τώρα φύγει από τα μνημόνια, όπως έφυγε η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Για τη θεομηνία στην Αρκαδία, είπε: «Μια πρωτόγνωρη θεομηνία, οι διαστάσεις είναι καταστροφικές. Οπωσδήποτε η πολιτεία πρέπει να συμβάλλει στην αποκατάσταση των ζημιών και χρειάζεται να σπεύσει στα προβλήματα που υπάρχει στον Ελγά. Να σπεύσει, ναι, στον Ελγά, για να είναι κοντά στους ανθρώπους της περιοχής. Σε ένα εθνικό σχέδιο που διαμορφώνουμε, πρέπει να δούμε ότι με την κλιματική αλλαγή. Να προετοιμαστούμε για παρόμοιες καταστάσεις, να υπάρξει μια πολιτική που θα προστατεύσει ανθρώπους, περιουσίες και καλλιέργειες. Στην Αρκαδία δεν καταστράφηκαν απλά οι φετινές οδιές, αλλά είχαμε καταστροφές που θα δημιουργήσουν πρόβλημα για πολλά χρόνια σε πολλούς καλλιεργητές». Μπράβο στο Γεωργάκη Παπανδρέου, μπράβο του. Μ' αρέσει που κατόπιν εορτής βρίσκει λύσεις, γιατί δεν τις βρήκε τότε. Είχε κόσμο, έχει φωτογραφίες, είχε κόσμο. Μισό. Μπορεί να έχει και κόσμο, δεν έχει, είναι έτσι. Α, μια χαρά. Ενδεχομένως, κάποια στιγμή. Εγώ σε άφησα τόση ώρα να σκεφτείς για να μου πεις κάτι και δεν μου λες τίποτα. Στην κουβέντα που είχαμε με τον Τάκη το Μακρύ πριν, πως ήταν εξαιρετική η παρατήρησή του. Ναι. Στο ότι και δείχνει, αν θες, Αλεξία, δυστυχώς, τις πληγές της κομματοκρατίας στην Ελλάδα που τις βιώνουμε δεκαετίες και δεν λένε να κλείσουν και μυαλό δεν λένε να βάλουν. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει ότι αντί να νοιαστούν για τον κόσμο που αυτοκτονεί, για τον κόσμο που τους κατασχέτουν τους λογαριασμούς, για τα 21.000 λουκέτα, είπε το πρώτο πεντάμινο, τον άκουσες τι είπε. Αντί να νοιαστούν για όλα αυτά, νοιαζόμαστε τώρα, κάθομαστε και μιλάμε 20 μέρες για τον εκλογικό νόμο. Στην ουσία τι, τα παζάρια που γίνονται, το κάθε κόμμα λέει π.χ. ο Α στον Β, έλα μαζί μου και εσύ που έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να βγεις πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος θάσε. Γιατί είσαι κορόιδο και να βγάζεις 10 βουλευτές, θα βγάζεις 20. Σωστά. Έτσι δεν είναι, 300 βουλευτές όπως είπε σήμερα και ο κύριος Μακρύς. Εξαντλούμαστε σε αυτά τα παιχνιδάκια, τα παλαιοκομματικά, τα μικροκομματικά, τα μην τα πω. Και δεν κοιτάζουν τίποτα όπως ουσιαστικό και τους παίρνει όλους η μπάλα. Έτσι. Τους παίρνει όλους η μπάλα. Άλλοι έχουν περισσότερες ευθύνες, άλλοι μικρότερες, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι σε αυτό. Αλλά η ουσία είναι ότι ο κόσμος βλέπει απέναντί του όλο αυτό τη φαυλότητα. Αυτό είναι ο ορισμός της φαυλότητας. Βγαίνει ο άνθρωπος και μας λέει, μας κόβουν, είχαν κάνει ένα μέτρο καλό. Θυμάσαι, έλεγε ο Τάκης ο Μακρύς, ότι είναι ένα καλό μέτρο 100 ειδώσεις. Γιατί αυτός που πάει και ρυθμίζει Αλεξία, τι πετυχαίνει. Πετυχαίνει να σταματάει η οφειλή του να τοκίζεται. Γιατί έχουμε μια οφειλή, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ, μπορεί να έχει γίνει 30 και η καθαρή οφειλή να είναι 30, να είναι 10. Πετύχαινε τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος να σταματάει να αυξάνεται η οφειλή του. Λοιπόν, έσπευσαν κάποιοι. Έτσι όπως είναι, μας είπατε ότι το 60% έχει χάσει την οφειλή. Και τώρα μας λες ότι στην ουσία τι κάνεις, φωτογραφική ρύθμιση για να τη χάσουν και οι υπόλοιποι. Απλά πραγματάκια ζητάνε οι άνθρωποι. Τους πας το ΦΠΑ 24%, αυξάνεις τις ασφαλιστικές εισφορές από αγρότες μέχρι παντού. Και κάθεσαι και μας λες τώρα για εκλογικούς νόμους, για τα κομματικά μεταξύ σας, ποιος θα πάρει μπόνους παραπάνω. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι ενδιαφέρει. Και έχουμε τώρα τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος κάνει περιοδίες, μπας και πάρει το 3% κι αυτός. Θυμάσαι, δεν βγήκε στις εκλογές της. Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μήπως πάρει το 3%. Τελικά, μήπως το μουστάκι ήταν. Θα ξανακατέβει στήχημα. Καταρχήν, δεν ξέρω. Μήπως ήταν στοίχημα το μουστάκι. Μπορεί να ήταν στοίχημα τελικά και να μην να πάρει το 3% και με το νέο εκλογικό. Εγώ ήμουν, λέει, πάντα υπέρ της απλής αναλογικής και φούμαρα και μην πω τώρα τι. Αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα ενδιαφέρει τον κόσμο, το οποίο δεν βλέπουμε από κανένα. Ακριβώς. Να σε πάω στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που σε εκτέλεση θα είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με πεδίο εφαρμογής σε επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων και Περιφερειών, ενωτήτων Αργολίτας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μυσσηνίας για τη διετία 16-17, εκτελείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με συμβαλλόμενα μέρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ, η οποία έχει αναλάβει και την ευθύνη υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοπόννησος ΑΕ δημοσίευσε στον τύπο την προκήρυξη για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωση στην συμφερότερη προσφορά. Το Διοικητικό λοιπόν Συμβούλιο της Πελοποννήσου, μετά από όλες τις διαδικασίες δημοσιεύσης, προσυμβατικό έλεγχο, εγκρίσεις, διαγωνιστικής διαδικασίας,
έδωσε την μάλιστα έδωσε την, ως ανάδοχο εταιρεία του έργου την κοινοπραξία βιοεφαρμογές ελευθερίου και ΣΥΑΕ οικοανάπτυξη ΑΕ. Υπογράφηκε η σύμβαση στις 4 Ιουλίου πριν δύο μέρες και στόχος του έργου είναι η προάσπιση δημόσιας υγείας, δημιουργία συνθήκων τουριστικής ανάπτυξης, διαφύλαξη ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής εφαρμογής του έργου με συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών που βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά συμβατές εφαρμογές. Δεν ξέρουμε τελικά αν ο Δήμος Άργους Μεκοινών και ο Δήμος Ναυπλίων μπήκαν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα μάθουμε γι' αυτό. Βέβαια είναι εντός η Δήμη Αργολίδας, δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι εκτός. Όχι. Συγγνώμη, η Νομή Αργολίδας. Ποιοι δήμοι θα είναι εκτός, θα το μάθουμε. Και να πούμε ότι σήμερα στις 2 η ώρα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Δημήτρη Παυλή για το πολιτιστικό φεστιβάλ της Τρίπολης. Ενδεχομένως και αύριο να έχουμε, να έχουμε και το πρόγραμμα, ακριβώς το πρόγραμμα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εκτός ή εκτός προγράμματος που είπες, αλλά ξέρω ότι εκτός λογικής είναι αυτό που διαβάζουμε εδώ, θα το μεταφέρουμε. Είναι πολύ σοβαρή είδηση. Διαβάζουμε στο πρώτο θέμα λοιπόν.gr πως η πολιτεία φαίνεται να αδυνατεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και να προστατεύσει το δημόσιο χώρο στην περιοχή. Αναφέρεται στο άβατο των εξαρχείων, κλείνει κατάστημα των ΕΛΤΑ, μετακομίζει ο ΟΑΣΑ. Κλείνει προσωρινά από μεθαύριο Παρασκευή 8 Ιουλίου το καταχυδρομικό κατάστημα των εξαρχείων που βρίσκεται επί της οδού Ζαΐμη έπειτα από απόφαση που της διοίκησης η οποία έχει αναρτηθεί σχετικά και στη διάβια. Αιτία. Οι αλλεπάλληλες κακόβουλες και βανδαλιστικές επιθέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα, το κατάστημα και ο κίνδυνος που διατρέχει το προσωπικό από τις ενέργειες αυτές, όπως αναφέρεται στην απόφαση. Αλλεπάλληλες κακόβουλες και βανδαλιστικές επιθέσεις. Την ίδια στιγμή, και ενώ τα εξάρχεια τείνουν να μετατραπούν σε άβατο, καθώς η πολιτεία φαίνεται να αδυνατεί να δώσει λύση στο πρόβλημα, και ο ΟΑΣΑ μετακινεί τη νέα στάση της τηλεματικής που είναι έξω από το Πολυτεχνείο, λίγα μέτρα πιο κάτω προς το μουσείο, ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να την πετροβολούν κουκουλοφόροι μέσα από το Πολυτεχνείο, όπως αναφέρει το Έθνος. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα, στο έλεος των επιθέσεων μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου, έχουν βρεθεί και οι αστικές συγκοινωνίες. Μόλις πριν λίγες μέρες, κουκουλοφόροι έβγαλαν με τη βία τους επιβάτες έξω από το τρόλεϊ, το οποίο στη συνέχεια κατέστρεψαν ολοσχερώς, ενώ προκάλεσαν και ζημιές σε λεωφορείο. Να σημειωθεί ότι από την αρχή του 2016 η ΟΣΥ, οδικές συγκοινωνίες δηλαδή, μετρά την απώλεια 5 τρόλεϊ και ενός λεωφορείου από επιθέσεις κουκουλοφόρων. Τα μαζεύει και φεύγει με λίγα λόγια το κράτος από τα εξάρχεια. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλές διαρρήξεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες σε όλη την Ελλάδα. Και μία ομάδα διαρρηκτών έχουν βάλει στο μάτι τα εξοχικά της Χαλκιδικής. Είναι καταλήμματα τουριστών και εξοχικές κατοικίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Είχε ως στόχο ένας 38χρονος διαρρήκτης, ο οποίος συνελήφθη ευτυχώς από τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν υπήκο Αλβανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές. Κατηγορείται και 13 κλοπές, 4 από τις οποίες φέρεται ότι διέπραξε από κοινού με συνεργό του, ενώ η δικογραφία του αποδίδει και μία απόπειρα κλοπή. Συνολική λία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενέρχεται σε 10.000 ευρώ. Καταγράφηκαν από τις αρχές του προηγούμενου μήνα μέχρι και την περασμένη Κυριακή, τους καλοκαιρινούς μήνες δηλαδή. Εισερχόταν τις νυχτερινές ώρες από ανασφάλιστα σημεία σε νοικιαζόμενα δωμάτια, εξοχικές κατοικίες και δωμάτια ξενοδοχείων, πιάνοντας τους ενίκους κυριολεκτικά στον ύπνο, ενώ αφαιρούσε χρηματικά, ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και κοσμήματα. Να πούμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 365 ημέρες το χρόνο, όλες τις ώρες της ημέρας, 24 ώρες το 24ωρο, όμως ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που ή αφήνουμε τα παραθυρά μας ανοιχτά, ή φεύγουμε και γυρίζουμε λίγο πιο αργά. Ή που τέλος πάντων κοιμόμαστε, ούτε να κοιμόμαστε δεν μπορούμε, να έχουμε σφραγίσει καλά το σπίτι μας. Δυστυχώς οι επιτίδοι καραδοκούν και να σου πω, Βασίλη, ότι δεν τους ενδιαφέρει καν αν υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και τους παρακολουθεί από κάμερες. Τουλάχιστον έχω προσωπική εμπειρία. Βλέπουν τις κάμερες και περνάνε προκάλυπτα μπροστά. Δεν έχουν κανένα θέμα. Και χωρίς κουκούλα. Είπες κάτι, δεν σε άκουσα. Απολύτως τίποτα. Αμέσως βλέπω την παρέμβαση. Εδώ μας έκλειψαν το σκύλο. Ναι, μας κλέψαν το σκυλάκι μας. Τι τραγικό. Είχαμε ένα σκυλάκι. Να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό. Είχαμε ένα εξαιρετικό. Στον άδειο χώρο εδώ του σταθμού. Ένα υπέροχο σκύλο, τη Σύση, η οποία μας πρόσεχε, μας φρόντιζε, μας φιλούσε εδώ. Φύλακας άγγελος εδώ έξω από το σταθμό. Γλυκύτατη. Βεβαίως.
και πολύ ήσυχη και δεν γάβγιζε, και δεν γάβγιζε χωρίς λόγο και δεν δάγκωνε. Και ξαφνικά είδαμε από τις κάμερες, χάθηκε το σκυλί. Και μπαίνοντας στις κάμερες, είδαμε ότι 3 η ώρα το μεσημέρι, κάποιος με ένα μαύρο αγροτικό, σε όχι και ιδιαίτερη κατάσταση, και ενώ νομίζαμε ότι είναι και Ρωμά, δεν είναι Ρωμά τελικά, ένα Toyota αγροτικό μαύρο, στάθηκε έξω από την πόρτα του σταθμού, έριξε ξηρά τροφή, ο σκύλος βγήκε, έφαγε, το χάιδεψε, του επέρασε αλυσίδα και το ανέβασε στο αυτοκίνητό του και το πήρε. Αντιστάθηκε για λίγο το σκυλί, όμως το πήρε αγκαλιά και το ανέβασε πάνω. Πάει σύση μας. Πάει σύση. Αναζητεί το κύριος και έχει 2 επιλογές. Ή θα πάει μόνος του να δηλώσει ότι έκανε την κλοπή, ή οι κάμερες, ότι υπάρχει το υλικό από τις κάμερες, θα πάει στην αστυνομία και θα του κατατεθεί μήνυση. Προσπαθούμε να τον βρούμε, δεν έχουμε βρει ακόμη, δεν έχει ξαναπεράσει από εκείνη την ημέρα εδώ. Παρακολουθούμε τις κάμερες συνεχώς. Λοιπόν, η ώρα έφτασε ακριβώς 11, Βασίλη. Έφτασε. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Πριν κλείσουμε, να πούμε για άλλη μια φορά ότι στις 10 Ιουλίου την Κυριακή το συγκρότημα Μέλισσες θα είναι κοντά σας στο Blue Blank, σε ένα εξαιρετικό event. Καλό θα είναι να κάνετε γρήγορα τις κρατήσεις σας. Να ευχαριστήσουμε το Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Αραπάκο, το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ στην Πλατεία Συντάγματος, εξαιρετικά μενού, μοναδική κουζίνα, τη Μελισσινό Security από την Τρίπολη για τη φύλαξη και για τις παροχές της, και φυσικά τα 4 καταστήματα Ανδρής, η Καλαμάτα Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργος, στο Square και το Ανδρής. Αύριο εδώ γύρω στις 9 θα είμαστε πάλι μαζί από τον DRI 92,2. Έχουμε καλεσμένη την Εμμανουέλα Κούρου. Την Εμμανουέλα Κούρου, την γνωστή ψυχολόγο. Θα πούμε διάφορα. Πάρα πολλά. Και για την ψυχική μας υγεία, η οποία ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα γενικώς και ειδικώς. Βάλετε από παντού. Σωστά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.